μισός είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτε. Λευκό μου σε τον άδει, πάντα μου φεντή και αγαπή τα χάνες φυσάει. Αυτά λοιπόν, Γιάννη, πρόκειται να γίνουν. Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν εσύ τι λέει η ειδησιογραφία της ημέρας. Λοιπόν, ακόμα λίγο, Νατάσα. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ειδησιογραφία της ημέρας, διαβάζοντας και ξεφυλίζοντας, Δημήτρη, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή. Συγκεκριμένα, στον ανακριτή αυτοβούλιος Ευστάθιος Μπούκουρας, ο βουλευτής τον κύριο τον Γιάννη, σε παρακαλώ, Νατάσα. Ο βουλευτής Κορινθίας της Χρυσής Αυγής εμφανίστηκε χθες στην Ευελπίδα και δήλωσε στην κάμερα του Άξιον, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Πρωινή. Συγκεκριμένα θέλω να σου πω, Δημήτρη, ότι ο βουλευτής Κορινθίας, ο κ. Μπούκλας, εμφανίστηκε μετά από. Μόνος του καταρχάς, έτσι, στον ανακριτή στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, θέτοντας, όπως είπε ο ίδιος, τον εαυτό του στην δικαιοσύνη για οποιαδήποτε στοιχή και για οποιαδήποτε δική του απολογία όσον αφορά, Δημήτρη, τη μαρτυρία ενός πολίτη ο οποίος ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην μέλος στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Μαύρη νύχτα στα βουνά, ναι. Πως υπάρχουν όπλα στις αρχές Κλεονές, αλλά και κρυμμένα τρόφιμα εκεί. Ο κ. Μπούκουρας λοιπόν έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στον ανακριτή, αλλά και στις τηλεοπτικές κάμερες εδώ των μέσων μαζικής ενημέρωσης του νομού Κορινθίας. Από εκεί πέρα, Δημήτρη, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από την αντιτρομοκρατική. Τόση δικαιοσύνη προσπαθεί να συλλέξει στοιχεία και να δέσει, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία για να δέσει σωστά το φάκελο για τους τρεις βουλευτές που ζητούν την άρση ασυλίας, όπως είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Γερμενής και ο κύριος Μπούκουρας. Από εκεί και πέρα, σημαντικές είναι και τα επεισόδια τα οποία είναι με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον κύριο Μπούκουρα, όπου απάντησε και ο ίδιος σε αυτά όσον αφορά. Λοιπόν, Γιάννη, δώσε μου το λόγο, γιατί βλέπω να το τραβάς πολύ. Δώσε μου το λόγο. Ναι, Δημήτρη. Ο κύριος Μπούκουρας λοιπόν, χθες κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, και εγώ διαφωνώ που δεν μπήκε το θέμα, προέβησε μια απρέπεια, φίλες και φίλοι, προκειμένου να δικαιολογήσει αυτό που έλεγε, που είπε μετά σε μένα που τηλεφωνήθηκα, ότι αν ρίξει κάποιον, λέει, κατηγορία, δεν μπορεί εύκολα να τη βγάλει από πάνω του, γιατί δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Είπε λοιπόν ο κύριος Μπούκουρας χθες μπροστά στις κάμερες, μπροστά στα άλλα κανάλια, ότι και εσείς, κύριε Μπρούτζο, απευθυνόμενος στο Γιάννη, δεν είχατε έρθει στις κατασκηνώσεις και παρακολουθήσατε και τελετές και άφησε να εννοηθεί τις δράσεις και άφησε να εννοηθεί ότι συμμετείχατε και στη Χρυσή Αυγή. Ο Γιάννης, θα το πω και άλλη μια φορά, δεξιός είναι φασίστας, δεν είναι, εγώ τον πειράζω. Όμως είναι ένα παιδί 23-24 χρονών ο Γιάννης. Αν θέλετε, τάχασε, γιατί και είναι ανθρώπινο αυτό, γιατί όταν on camera κάποιος σε κατηγορεί για τέτοιο, δύσκολο να συνέλθεις, πρέπει να έχεις μεγάλη εμπειρία. Και ο Γιάννης ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι ούτε ο Τράγκας της Κορυφίας, αλλά ούτε ο Χατζηνικολάου της Κορυφίας. Είναι ένα παιδί το οποίο καθημερινά εργάζεται, δίνει τον καλύτερο το αυτό. Εγώ που είμαι μεγαλύτερος είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με αυτόν, απόλυτα ευχαριστημένος. Τα χάσε όμως και δεν του μίλησε. Όταν το πληροφορήθηκα εγώ, και μην βγει κανείς, προσέξτε, και πήγε ότι τηλεφωνήθηκα με τον Μπούκουρα, γιατί θα ανοίξω συρτάρι. Όταν λοιπόν είδα αυτό το περιστατικό, πήρα τον Μπούκουρα και το ρώτησα, κύριε βουλευτά, πείτε μου σας παρακαλώ ημέρα και ώρα που ήταν ο κύριος Γιάννης ο Μπούτζος στη Χρυσή Αυγή. Και μου απαντάει στον ελληνικό. Και αν θέλει να βγει στον αέρα. Δημήτρη, σου δίνω το λόγο μου ότι ο Γιάννης ο Μπρούτζος ποτέ
δεν εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής. Καλά ρε άνθρωπε, του λέω, γιατί το είπες αυτό? Για να δείξω ότι όταν σε καταγορούν κάποια στιγμή δεν μπορείς να απαντήσεις, κάποια στιγμή δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Μπράβο, ωραία τακτική. Σπηλώνεις έναν άνθρωπο μπροστά στους άλλους, τους συναδέλφους, και αυτό το λέω και ας βγουν και ας πούν ό,τι θέλουν, τους συναδέλφους σε εισαγωγικά, γιατί έτρεξαν να βγάλουν τη μεγάλη είδηση, να τη βγάλουν στα μπλοκ, ότι ο Μπούκουρας είπε ότι είναι χρυσαυγίτης ο Γιάννης. Έτρεξαν. Έλεος ρε. Έλεος. Έλεος. Τρέχουν εκεί με τα μπλοκ ότι κάτι κάνουν. Ότι κάτι κάνουν, και το έβγαλε και το έβαλε πρώτο θέμα. Ότι ο Γιάννης ο Μπρούτζος του είπε ότι ο Μπούκουρας ότι είχε έρθει. Δεν ρώτησαν όμως όπως όφυλαν, γιατί αυτή είναι πιο εμπειρία από τον Γιάννη, να τους διευκρινίσει πρώτον πότε πήγε, γιατί είναι θέμα αυτό, έτσι. Αν ένας δημοσιογράφος, κατηγορείται ή του λέει ένας βουλευτής ότι εσύ δεν ήσουν ανάμεσά μας, είναι θέμα. Αντί λοιπόν να το ρωτήσουν τον κύριο Μπούκουρα εκείνη τη στιγμή, ποια περίοδο ήρθε ο Μπρούτζος επάνω, συμμετείχε σε ασκήσεις, συμμετείχε σε τι, σε άλλα δρόμενα, συμμετείχε σε τι άλλο, αυτό το παράβλεψαν να το ρωτήσουν. Προχώρησαν. Τους έφτανε η είδηση ότι ένας συνάδελφός τους κατηγορήθηκε. Δυστυχώς, δεν θα κάνω μαθήματα δεοντολογίας, αλλά επειδή όλοι τους αυτοί που βγαίνουν έξω είναι παιδιά μου, τους λέω, μη διψάτε για αίμα ρε, μη διψάτε για αίμα. Όπως βγήκανε και κατηγορήσαν τον Νίκο τον Νικολόπουλο, ότι πήρε συνέντευξη, λέει, από τον Μπούκουρα και τον Άνω του Άργους. Και τι έγινε? Με το να πάρει συνέντευξη είναι χρυσαυγίτης? Δεν τρεπόσαστε λίγο που βγήκατε και κατηγορείτε έτσι? Εσείς οι δημοκράτες, εσείς οι δημοκράτες του πενιντάρικου. Άντε, γιατί τα έχω πάρει πολύ. Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι... Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή και μου επιτρέπετε στο τηλέφωνο εδώ τον κύριο Μπούκουρα, στην προσωπική μου γραμμή. Θα του απαντήσω, ας είναι και αντιδιοντολογικό. Έκλεισε. Λοιπόν, φαίνεται θα προσπαθεί να πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν έχουμε τα τηλέφωνα λόγω του οργανισμού ταλαιπωρίας Ελλάδος. Κύριε Μπούκουρα, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Είμαι στον αέρα. Είμαι στον αέρα. Έχω πρόβλημα από τον οργανισμό ταλαιπωρίας Ελλάδος. Από την Πέμπτη, κύριε Μπούκουρα, δεν έχουμε τηλέφωνα. Αυτό είναι το κράτος τους. Λοιπόν, θα τα πούμε, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε βγάλω στον αέρα από εδώ. Εντάξει, θα τα πούμε. Ο κύριος Μπούκουρας προφανώς ήθελε να βγει στον αέρα. Αλλά ο οργανισμός ταλαιπωρίας Ελλάδος δεν μας επιτρέπει. Έτσι λοιπόν, έρχομαι και λέω, δυστυχώς συνάδελφοι, και δεν μιλάω όλους, για όλους ότι είναι για το πενιντάρικο. Είναι πολλοί όμως από αυτούς που είναι στο πενιντάρικο, στη φτισά, με διαρκείς κολοτούμπες. Και βγάλανε το θέμα λοιπόν ότι ο Γιάννης ο Μπρούτζος του είπε έτσι ο Μπούκουρας. Σιγά ρε τη δημοσιογραφική ανακάλυψη. Σιγά ρε. Γιατί έχουν μάθει δυστυχώς να τρώνε αίμα. Ποτέ δεν λέει ο ένας καλό για τον άλλον. Ποτέ, ποτέ. Όλοι έχουν καβαλήσει από ένα καλάμι, έχουν καβαλήσει από ένα καλάμι και το υπεύουν καλά. Ποτέ, ποτέ. Ούτε μέρα για μέρα δεν αλλαγώ. Έχω τόσα χρόνια εμπειρία και στην πλάτη μου ηλικία που γελάω μαζί τους. Γελάω μαζί τους.
με τα κατορθώματά τους. Γελάω. Παίζουν τα παιδιά. Οι περισσότεροι παίζουνε. Παιχνιδάκια. Λοιπόν, αυτά και με αυτά, να προχωρήσουμε όμως άλλα θέματα, Γιάννη, και να πάμε, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο εδώ μαζί. Όμορφα να σίγουνα, σαν να ήταν επιβάτες με φόλους σε τονάδι. Αν πάρουν φεντί, κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Δεν φοβόμαστε! Δεν φοβόμαστε! Βεβαίως και σας περιμένω να μας ακούτε! Βεβαίως και σας περιμένω! Γιατί εμείς δεν ντρεπόμαστε και δεν χαιρόμαστε με οποιαδήποτε λάθη κάνουν οι συνάδελφοι. Είπα και προηγουμένως, ο Νίκος ο Νικολόπουλος έβγαλε, έτσι έκρινε, να βγάλει 2 βουλευτές της Χρυσής Αυγής που είναι κλεγμένοι στο κοινοβούλιο. Βγήκανε μερικοί δημοκράτες και σχίσανε τα ηματιά τους και του λέγανε του Πατσογιάννη, του γραμματέα, να τον διώξεις. Σιγάρε δημοκράτες! Σιγάρε δημοκράτες! Σιγά! Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι πονηρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και παιχνούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκόνους σε τον άδει, αν πάρουν φεντί κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν εντομοαποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ εντομοαποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Το χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112, από κινητό ή σταθερό, κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου, καλώντας το 112.
Έχεις το περιβάλλον σου άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο ή αλκοόλ? Δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εξαρτημένων Ατόμων Μεταβολή, Βασιλέως Ηρακλείου 25. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τηλεφώνησε 2310 22 30 60. Πρωινή, η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία, πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή, με σεβασμό στον αναγνώστη. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο. actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr. Σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Γιάννη, έχεις θέματα. Τον Γιάννη τον Γκρούτζο, η πολιτική ταυτότητα του καθενός είναι γνωστή και όλων αυτών που βγήκαν να σχολιάσουν και να βάλουν αμέσως τα μπλοκ τους εκεί, την τεράστια επιτυχία που είχαν. Τέλος πάντων, Γιάννη, εσύ με τη δουλειά σου, Γιάννη, με τη δουλειά σου δίνεις απαντήσεις. Με τη δουλειά σου δίνεις απαντήσεις. Και να πω και κάτι άλλο. Όποιος έχει αντρικά, ας βγει να κάνει πρωινή ζώνη. Γιατί αυτό τους ενοχλεί. Το Άξιον τους ενοχλεί. Ας βγει να κάνει πρωινή ζώνη. Ας βγει όπως έρχεται ο Γιάννης από τις 6 ώρα εδώ. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν όμως. Δεν μπορούν. Και βγάζουν τη χολή που έχουν μέσα τους. Τίποτα άλλο. Πάμε Γιάννη, δώσε θέματα Γιάννη. Να συνεχίσουμε λοιπόν την ειδησιογραφία μας και να πούμε ότι όσον αφορά το θέμα της Χρύσης Αυγής, βγήκε ο κύριος Παναγιώτης Μανάβης, θέλω να σου πω Δημήτρη. Ο άνθρωπος που φωτογράφησε, όπως λέει ο ίδιος, ο κύριος Μπούκουρας, ως καταγγέλων και σπάει τη σιωπή του συγκεκριμένα. Ο κύριος Μανάβης αναφέρει ότι ήμουν στη Χρυσή Αυγή και δεν θέλω να έχω πλέον καμία σχέση με αυτούς, ούτε με τον κύριο Μπούκουρα. Αυτά λέει μεταξύ άλλων ο κύριος Παναγιώτης Μανάβης στην συνέντευξή του. Παράλληλα λέει πως δεν καταλαβαίνει γιατί ο κύριος Μπούκουρας είπε το όνομά του έξω από την Ευελπίδων. Είναι ένα θέμα Δημήτρη το οποίο. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν κολώνω με τέτοια. Έτσι. Νατάσα. Δεν κολώνω με τέτοια. Ότι πήγε ο Μπούκουρας αυθορμήτως εισαγγελέα είναι στα υπέρ του. Έτσι. Είναι στα υπέρ του. Δεν κολώνω με τέτοια εγώ να τα λέω. Δεν με κρατάει κανείς από τίποτα. Η πολιτική μου ταυτότητα την έχω βγάλει εγώ στον αέρα εδώ. Λοιπόν, πάμε Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν Δημήτρη και να πούμε ότι η συνέντευξη τύπου παραχώρησε χθες ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, ο κύριος Αντώνης Παπάς. Ο κύριος Παπάς συγκεκριμένα τόνισε ότι δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος για το λιμάνι και ουδεμία ενημέρωση είχε πριν την δήλωση του κύριου Βασίλη Ανόπουλου, του Πρόεδρου του Μελητηρίου Κορινθίας, για την συμφωνία και υπολόγισε και πως υπολόγισε ο κύριος Ανόπουλος χωρίς τον ξενοδόχο. Λοιπόν, ο πρόεδρος του... θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Παρέστησε αυτή τη συνέντευξη, γιατί θεωρούσα καθήκον μου να πάω και να πω αυτό που είπα. Είπα λοιπόν στη συνέντευξη στον κύριο Παπά, κύριε Παπά, εμένα κατά τη γνώμη μου, αδιαφορώ ποιος κάνει το καλό στην πόλη. Αρκεί να γίνει. Εάν εσείς σας έστειλε επιστολή, δεν ακολούθησε ας πούμε την πορεία που εσείς θέλατε να έρθει σε εσάς και τα λοιπά, για μένα είναι μίζωνο σημασία. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, και από ό,τι ξέρω, είναι άμεσα υλοποιήσιμο.
άμεσα υλοποιήσιμο. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι μόνο, και της άλλης πλευράς, των άλλων πλευρών, βεβαίως έχει αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας, αλλά στο όνομα ενός προεκλογικού αγώνα δεν μπορεί να στρεφόμαστε, αν στρεφόμαστε, πάντως ο πρόεδρος του Λιμνικού Ταμείου δεν στράφηκε, ο κύριος Παπάς δεν στράφηκε κατά της πόλης. Εγώ κρατάω τη δήλωση του Δημάρχου της Κορίνθου, του Αλέγου του Πνευματικού, ο οποίος είπε εάν ισχύει κάτι τέτοιο βεβαίως και θα το στηρίξουμε. Και πρέπει να πω κάτι άλλο στον κύριο Παπά και σε όλους εκεί της Δημοτικής Αρχής, ότι εφόσον έρθουν με την εταιρεία και κάτι μου λέει ότι θα έρθουν πολύ σύντομα με την εταιρεία σε γνωριμία, πρέπει να κάνουν το ταχύτερο αυτά που απαιτούνται για να έρθουν τα κρεοζωρόπλια στην Κόρινθο. Αυτά δεν είναι ούτε του Νανόπουλου ούτε του Πνευματικού. Ανήκουν, πρέπει να τα φέρει η πόλης. Και όποιος τα φέρει, και όποιος τα φέρει θα έχει και αυτός, αν θέλετε, την ηθική ανταμοιβή του. Και αυτός που θα τα φέρει, αλλά και αυτός ο οποίος θα βάλει το λιθαράκι, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Πνευματικός και ο κύριος Παπάς, να έρθουν το γρηγορότερο μέσα στις προθεσμίες που έχουν πει τα κρουαζερόπλια. Είναι ανάσα για την πόλη. Είναι σωτηρία για την πόλη. Και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι μικροκομματικά. Εκείνο που ξέρω όμως και πρέπει να πω, ότι τόσο ο Αλέκος ο Πνευματικός όσο και ο κύριος Παπάς είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει στο τέλος. Γιατί και ο Πνευματικός έχει δουλέψει για αυτή την πόλη. Δεν πιστεύω ότι θα στραφεί κατά της πόλης σε καμία περίπτωση. Πονάει αυτή την πόλη για αυτός. Έχει υδρώσει για αυτή την πόλη για αυτός. Οπότε και θα έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Πρέπει να σας πω εδώ ότι μόλις ήρθε εδώ στο κανάλι μας ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Στάθης Μπούκουρας. Κύριε Μπούκουρα, περάστε αν θέλετε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Μπούκουρα. Ετοίμασε να τάσα τον κύριο Μπούκουρα. Έτσι, και να συνεχίσουμε λίγο με άλλα θέματα, Γιάννη, για πες μου άλλα θέματα, Γιάννη, που έχεις. Λοιπόν, να ετοιμαστεί ο κ. Μπούκουρας. Καθώς έρχονται νέες απολύσεις, 11 περίπου χιλιάδες απολύσεις στο δημόσιο τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαιτήσεις της Τρόικα, θα δουν την πόρτα εξόδου 11.000 πολίτες. Κρίμα, είναι πραγματικά λυπηρό. Γιάννη, να σε σταματήσω. Βεβαίως. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τρόικα, βεβαίως, αυτό λέω, η ελληνική κυβέρνηση είναι μαριονέτα. Και ας με έρθουν να με συλλάβουν εδώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εγώ δεν τα λέω. Απαιτεί το αφεντικό. Απαιτούν αυτοί που κυβερνούν αυτή τη χώρα. Αυτοί απαιτούν και βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό στους κυβερνώντες να τους υπακούσουν. Και αυτοί με όχι ιδιαίτερη, ας πούμε, άρνηση, δεν το βλέπουν, προκειμένου να κρατηθούν οι θεσούλες, προκειμένου να είμαστε στον κουρβανά, προκειμένου να υπάρχουν, όχι για όλους ευτυχώς, να υπάρχουν τσοχατζόπουλοι, προκειμένου εκεί, ναι, δουλειά να γίνεται, δουλειά, νταραβέρι να γίνεται. Είχαμε τον Τσοχατζόπουλο, ο οποίος έφαγε τα χρονάκια του εκεί, θα φάει και τα υπόλοιπα για τα γερμένα υποβρύχια, αυτά που γέρνουν έτσι. Τα πήραμε με αγκύλωση τα υποβρύχια. Τώρα έρχεται η σειρά της κυρία Πελέκη, του Υπουργού Γιάννη, πώς τον είπαμε. Του κυρίου Βουλγαράκη. Του κυρίου Βουλγαράκη, η οποία όλος τυχαίως η κυρία Πελέκη, όλος τυχαίως, όλα τα συμβόλαια το Βατοπέδι πηγαίνανε εκεί. Δεν υπήρχε άλλος συμβολιογράφος. Δεν ξέρω, η δικαιοσύνη μπορεί να λειτουργεί. Καμιά φορά. Λειτουργεί. Διαγράφεται λέξη μία. Λειτουργεί. Συνέχισε Γιάννη και πέσε μου Νατάσα πότε θα είναι ο κύριος Μπούκουρας, θα έχουμε δυνατότητα να το βγάλουμε.
Τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Μπούκορα, η κάμερά σας είναι από εδώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σας καλή... φίλους και θεατές που μας παρακολουθούν αυτήν. Κύριε Μπούκορα, χθες, χωρίς να το θέλετε, εγώ σας κατάλαβα όταν μιλήσατε. Είπατε ότι πώς να αποδείξει, αυτό εννοούσατε. Αν δεν είναι έτσι, να με διορθώσετε, παρακαλώ. Πολύ σωστά μιλάτε, κύριε Πρόεδρε. Πώς να αποδείξει όταν σου λέει κάποιος στον αέρα μια κατηγορία, πώς να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ακριβώς. Πέστε μου, λοιπόν, υπήρξε ο Γιάννης ο Μπρούτσος, κυρία Νατάσα, σε παρακαλώ, τον Γιάννη τον Μπούκορα, τον κύριο Μπούκορα. Υπήρξε ποτέ. Και δεν είναι κακό. Ήσασταν ακόμα. Πολύ σωστά μιλάτε. Έχει πάρει 500.000 ψήφους. Υπήρξε όμως ποτέ, είχε έρθει ποτέ ο κύριος, ο Γιάννης ο Μπρούτσος, ο φίλος μου, είχε έρθει ποτέ στις κατασκηνώσεις? Ποτέ δεν είχε έρθει και μακάρι να ερχόταν. Εμείς έχουμε ανοιχτέ τις πόρτες για όλο τον κόσμο, δεν κρυβόμαστε. Δηλαδή, γιατί υπόθηκε αυτό, κύριε Μπρούτσο? Υπόθηκε, κύριε Προβή, για να... Εγώ σας κατάλαβα. Ακριβώς. Το μιλήσαμε και χθες, με πήρατε τηλέφωνο και εσείς καταλάβατε ότι δεν έπραξα εκ του πονηρού ούτε για να θίξω κάποιο πρόσωπο και ειδικά δε ένα επαγγελματία σαν τον Γιάννη, σαν τον κύριο Μπρούτσο. Εντάξει, λοιπόν, απλά ήθελα να θίξω το πόσο δύναμη έχει μια τηλεόραση, το γυαλί. Όταν βγαίνει κάποιος τηλεόραση και λέει το οτιδήποτε για τον οποιοδήποτε, αμέσως η είδηση διαδίδεται εν ενεθρία, δηλαδή... άκουσα αυτό για τον Μπρούτσο. Πού το άκουσα? Στην τηλεόραση. Ναι, άμα το άκουσα στην τηλεόραση είναι σίγουρο. Μάλιστα. Είναι έτσι, κύριε Μπρούτσο. Και επιβεβαιώνεται από το χθεσινό. Είναι έτσι. Σας πήρα και εγώ, κύριε Μπρούτσο, τηλέφωνο και σας είπα ότι ουδέποτε ήθελα να θίξω τη δύναμη της τηλεόρασης και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να βγει να σπηλώσει ένα πρόσωπο ή ένας ψευδομάρτυρας να βγει στην τηλεόραση και να πει κάποια πράγματα και μετά να τον καλέσει ο ανακριτής. Πάντως, κύριε Μπούκορα... Γιατί, επιτρέψτε μου, κύριε Προεδρή, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό σας και στο έργο σας, αυτή τη στιγμή όλοι οι συναγωνιστές βουλευτές είμαστε κατηγορούμενοι βάσει ψευδομαρτύρων, προστατευόμενων ψευδομαρτύρων. Ναι. Το τονίζω αυτό. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Γιατί έχει βγει ο κάθε πικραμένος που είχαμε διώξει πριν ένα χρόνο, πριν 6 μήνες, πριν 3 μήνες από τη Χρυσή Αυγή, για τους δικούς μας λόγους, οι οποίοι για όλους αυτούς που έχουν βγει και έχουν κάνει αυτές τις καταγγελίες υπάρχουν στοιχεία και είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Εντάξει, λοιπόν, για το ποιόν τους και για το ποιοι είναι, ωραία. Και αυτή τη στιγμή εμείς πάμε κατηγορούμενοι, γιατί, εγώ ξέρετε γιατί πάω κατηγορούμενος, κύριε Προβή? Γιατί βγήκε ο ψευδομάρτυρας και είπε ότι σε ένα μοναστήρι έξω από τις αρχαίες Κλεονές στο χωριό μου, σε υψόμετρο γύρω στα 900 μέτρα, κρύβω όπλα και τρόφιμα. Τρόφιμα γιατί να κρύψω? Από εκεί να καταλάβετε δηλαδή πόσο τραγελαφικός είναι ο συγκεκριμένος κύριος, ας πούμε, έτσι, και βγαίνει και λέει ότι στο βουνό πάνω κρύβουμε τρόφιμα και όπλα. Τα τρόφιμα γιατί δεν θα κρύψουμε στο βουνό? Τα τρόφιμα εμείς θα μοιράζουμε στην πόλη. Σας προκαλώ να διαβάσετε την εφημερίδα. Και άλλες πολλές ανακρίβειες, οι οποίες εγώ αύριο θα πάω να κάνω μήνυση στον ελόγω κύριο για ψευδή καταμήνυση, για ψευδή. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων και συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά θα κάνω και αγωγή. Και να του πάρω ό,τι του έχει μείνει, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Προβή, του συγκεκριμένου, του παίρνει η τράπεζα όλη την περιουσία για 50.000 ευρώ. Κύριε Μπούκορα, εκείνο που οφείλω. Γιατί εγώ δεν κολλάω. Δεν κολλάω. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε, κύριε Βουλή. Δεν κολλάω, όχι. Εκείνο που πρέπει να πω και να το πω δημόσια, ότι σας αξίζουν συγχαρητήρια που σήμερα ήρθατε, με πήρατε, μου αφήσατε και μήνυμα, το έχω εδώ και μου είπατε να έρθω τώρα για να αποκαταστήσετε την αλήθεια. Κύριε Βούκορα, αυτό σας τιμά και τελώ δυνατά. Και σε όποιον αρέσει, αρέσει. Όποιον δεν αρέσει, να βάλει δαχτυλάκι εδώ να του περάσει. Καταλάβατε, κύριε? Ναι. Γιατί βγήκανε πολύ δυστυχώς συνάδελφοι, κύριε Μπούκορα. Συνάδελφοι, όταν λέω ότι κύριε Προβή. Συνάδελφοι του Γιάννη. Γιάννης είναι δημοσιογράφος. Του Γιάννη. Ο κύριος Μπρούτσος είναι δημοσιογράφος. Βγήκανε λοιπόν και είπαν αμέσως, αναρτήσανε τη μεγάλη είδηση, αναρτήσανε το... Και τους είπα, καλά ρε εσείς, είσαστε εκεί. Δεν ρωτήσατε με τέτοια είδηση, εγώ αν ήμουν εκεί, πρώτο θα ρωτούσα, λέω, κύριε Μπούκορα, επειδή είναι σοβαρό αυτό που λέτε, πείτε μου πότε ήταν εκεί ο κύριος, ημέρα, ώρα,
Πού, τι έκανε. Κύριε Προβή, αν ήθελα να σπηλώσω τον λόγο επαγγελματία, τον κύριο Μπρούτζο, το Γιάννη, θα μπορούσα να του πω. Γιατί βλέπετε, δεν έχει καταλάβει ο Γιάννης εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν προετοίμαστο. Λογικό δεν είναι. Πολύ λογικό. Του λέω, κύριε Μπρούτζο, καταλάβατε, σας είπα. Και εκείνη τη στιγμή ένας συνάδελφός του τον προστάτευσε και τον βοήθησε και προς τιμή του, ξέρετε πολύ καλά για ποιον λέμε, τον προστάτευσε για να λυθεί η παρεξήγηση on camera. Γιατί εάν δεν παρέμβαινε ούτε ο Μπρούτσος, ούτε εγώ, ούτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν έολο. Εμένα με πήρε συνάδελφος ο οποίος, εντάξει, είχατε πρόσφατα βγει, ο Νίκος Ανικολόπουλος, και μου λέει, τι έγινε εκεί. Με πήρε τηλέφωνο. Του λέω, Νίκο, το ανέβασε, μου λέει, το ανέβασα. Εκ των υστέρων που ο Γιάννης ο Μπρούτσος δεν το ανέβασε. Του λέω, κάτσε να ρωτήσω, να πάρω τον Μπούγκορα τηλέφωνο. Εγώ δεν το κρύβω, κύριε Μπούγκορα, το τηλεφωνιόμαστε. Όποτε σας παίρνω για δημοσιογραφικά θέματα, τηλεφωνιόμαστε. Μου επιτρέπετε, κύριε Προβή. Δεν το κρύβω, κύριε. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι στην Κορινθία ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα συμπεριφοράς ή συνεργασίας ή σχέσης μεταξύ μας. Ποτέ με κανέναν εκτός με ένα συγκεκριμένο, ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος. Έτσι και κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή να παίρνουμε μια κάμερα των 150 ευρώ να γυρίζουμε μέσα στην Κόρινθο να μαζεύουμε 50. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ναι, σέβομαι. Είναι αντιδιολογικό για εσάς. Εγώ προσέξτε. Σέβομαι τη δουλειά σας. Έχω τα χρόνια μου, δεν είμαι μικρός. Σέβομαι τη δουλειά σας. Έχω την εμπειρία εκεί να μην κάνω λάθη. Αλλά να στείλουν ένα νέο παιδί χωρίς να το ψάξουν, το θεωρώ τουλάχιστον ανέτοιμο. Ανέτοιμο. Κύριε Μπούγκορα, όμως. Δεν έχω ευθύνες στην προκειμένη περίπτωση. Εγώ, κύριε Προβή. Παράδειγμα, είπα. Όχι, κύριε Προβή, για να το λήξουμε. Εγώ ήθελα να περάσω ένα μήνυμα στον κόσμο. Αυτοί που το κατάλαβαν, το κατάλαβαν. Οι κακοπροαίρετοι, αυτοί που θέλαν να κάνουν ζημιά στον συνάδελφό του, δήθεν δεν το κατάλαβαν. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς έγινε. Του ενοχλεί, κύριε. Δεν πειράζει, κύριε Προβή. Ξηδάκι. Του ενοχλεί, κύριε Μπούγκορα, γιατί ο Γιάννης ο Μπρούτζος είναι από τις 6 ώρα εδώ και βγαίνει την εκπομπή. Που κανείς τους δεν μπορεί να την κάνει, να τα πω απλά. Όποιος έχει κότσα, εγώ τον θέλω απέναντι. Απέναντι τον θέλω. Λοιπόν, κύριε Μπούγκορα, δεν θα χάσω την ευκαιρία, μια και είσαστε εδώ, να σας ρωτήσω. Χθες πήγα στην Ευελπίδα. Μάλιστα. Έτσι. Πήγα στην Ευελπίδα, αυτοβούλος. Αυτοβούλος. Μάλιστα. Γιατί πήγατε. Γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα από το πρωί και από το περασμένο βράδυ, και το πρωί, κατ' επέκταση και το πρωί, είχαν βγει και λέγανε ότι. Ο βουλευτής Μπούκουρας έχει όπλα κρυμμένα στα βουνά, ότι έχουμε δύρει λαθρομετανάστες και άλλα τέτοια. Εγώ επειδή καθαρός ουρανός στις αστραπές δεν φοβάται που λένε και στο χωριό μου, στις αρχές Κλειονές, και πήγα στο κύριο ανακριτή, έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, είμαι πολύ καθαρός, η μαρτυρία του εν λόγου ψευδομάρτυρα θα πέσει. Θα πέσει στο δικαστήριο, να είστε σίγουροι γι' αυτό, κύριε Μπρούτζο. Κύριε Προβή, με συγχωρείτε. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα πέσουν οι κατηγορίες. Άλλωστε, είναι ανυπόστατες. Δηλαδή, ότι έχουμε όπλα, λέει. Στο μοναστήρι πάνω πήγαν, δεν βρήκαν τίποτα. Υπάρχει κατηγορία. Πάντως, σας κατηγορούν ότι έχετε όπλα πολλά. Όχι, κύριε, έχω δύο όπλα και τα δύο είναι νόμιμα. Παρακαλώ, δεν μιλάω για εσάς. Εννοείται την για αυτά. Την οργάνωσή σας, το κόμμα σας. Όχι, δεν είμαι, κοίτα, κύριε όχι Προβή, συγγνώμη για τη λέξη οργάνωση. Προσβάλλετε τους ψηφοφόρους. Όχι, συγγνώμη. Όταν αποκαλείτε ένα νόμιμα εκλεγμένο. Συγγνώμη, παρακαλώ, συγγνώμη, να το ξεκαθαρίσουμε. Το δέχομαι. Εγώ το λέω πρώτος, ότι είστε νόμιμα εκλεγμένο έτσι. Κόμμα. Έτσι. Λάθος έκφραση. Κατηγορούν λοιπόν το κόμμα σας ότι έχει αρκετά όπλα. Το κατηγορούν. Έτσι. Και εσείς έχετε. Όχι, εγώ δεν έχω. Έχετε. Το φοβάμαι. Μα έχετε. Έχω την ίδια λογική του Μπρούτζου. Ακριβώς. Ακριβώς, κύριε Προβή. Λοιπόν, δηλαδή, πήγανε λέει χτες ένα σπίτι στο Βύρονα, σε σπίτι δύο χρυσαυγητών πατέρα και ιού, και βρήκανε ένα δίκανο μη λειτουργικό, μία καραμπίνα μη λειτουργική, δύο δίκανα μη λειτουργικά, δύο αεροβόλα και 15 μαχαίρια. Και οι άνθρωποι έχουν νόμιμες άδειες και για τα όπλα, έτσι, αλλά και ότι είναι κυνηγοί. Πού είναι το παράνομο, πού είναι το ΜΕΠΤΟ. Πού είναι το ΜΕΠΤΟ. Δηλαδή, αν πάμε, δεν θα σας πω εγώ στην Κρήτη, εδώ έξω από την Κόρινθο να πάμε, σε ένα οποιοδήποτε αγροτικό σπίτι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει τουλάχιστον μία καραμπίνα νόμιμη. Βέβαια. Για αυτά τα όπλα λέμε ότι η Χρυσή Αυγή. Άλλωστε, μην ξεχνάτε σήμερα το πρωί, ο Αθηναϊκός Τύπος έχει πρωτοσέλιδο
ότι ετοιμαζόμασταν να μπούμε στη Βουλή με τάγκς. Α, το βλέπω τώρα. Εντάξει, γελάει ο κάθε πικραμένος. Ακούστε λοιπόν τι λέει εδώ το Newsweek. Χρυσαυγήτης μάρτυρας αποκαλύπτει. Έσφαζαν αρνιά για να μάθουν να κόβουν καροτήρια. Είναι για γέλια. Ήθελα να μπουν με τάγκς στη Βουλή. Είναι για γέλια, κύριε Προβή μου. Σας μιλάω πάρα πολύ έντιμα. Με κάθε σεβασμό και στο έργο το δικό σας και στη δουλειά σας και στο πρόσωπό σας. Σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά. Οι άνθρωποι είναι τραγελαφικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Σφάζαμε αρνιά. Δηλαδή ούτε το πιο αρρωστημένο μυαλό δεν μπορεί να πιστέψει κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται. Κύριε Μπούγκουρα, θα σας ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλετε. Με το χέρι στην καρδιά. Πάντα. Θεωρείτε ότι κατά την ενάρξη των καθηκόντων σας διαπράξατε μερικά λάθη? Βεβαίως, πολλά. Βεβαίως. Που είχαν να κάνουν με ανθρώπους, με αλλοδαπούς. Όχι, όχι, δεν, όχι, μην το πάτε εκεί. Όχι, εγώ σας ρωτάω, δεν το πάω ποτέ. Ουδέποτε, εκεί. Ουδέποτε, σας μιλάω ειλικρινά και όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν προσπάθησα να κάνω πολιτική δένοντας λαθρομετανάστες. Άλλωστε, επιβεβαιωμένα, στην Κορινθία. Λένε ότι εδώ στο λιμάνι κάτι έγινε. Στο λιμάνι, και ευχαριστώ πάρα πολύ για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, υπάρχουν. Με έχουν επικοινωνήσει πάρα πολλοί κόσμος που εκείνη και τη μέρα ήταν μπροστά στο συμβάν. Σας μιλάω ειλικρινά, κύριε Προβή. Μόλις μας είδαν οι Πακιστανοί, πηδήξανε μόνοι τους μέσα στη θάλασσα. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Αν θέλετε, δεν το πιστεύετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα το να μην το πιστέψετε ή να το πιστέψετε. Όποιος θέλει, το πιστεύει. Όποιος θέλει, δεν το πιστεύει. Έτσι. Άλλωστε, καταγεγραμμένο συμβάν ξυλοδαρμού λαθρομετανάστη μέσα στην Κορινθία και εκτός δεν υφίσταται. Πάντως είχαμε δει, κύριε. Και επιτρέψτε μου, πρέπει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ό,τι θέλετε. Είχαμε δει και μέσα στη Βουλή μερικές έτσι εικόνες, οι οποίες δεν απάδουν στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Δηλαδή κάτι κραξίματα που ρίξατε. Έτσι. Μπορεί μέσα μου να συμφωνώ ή να μην συμφωνώ, αλλά τα είδαμε. Τα είδαμε, κάτι κραξίματα. Αυτοκριτική κάναμε, κύριε Προβή, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Αυτό που είπατε με καλύπτει και εμένα και την πλειοψηφία των φίλων τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τι θέλω να πω με αυτό? Όχι, είπα προσέξτε τι είπα για να μην παρεξηγηθώ. Είπα και εγώ μπορεί να το ήθελα ή να μην το ήθελα. Ακριβώς. Εγώ θα πάρω το πρώτο κομμάτι τότε. Το τι θα ήθελες. Έτσι. Υπάρχει Έλληνας αυτή τη στιγμή που να δει τον κύριο Τζέφρι Μινέικο Παπανδρέου ή τον κύριο Σαμαρά ή οποιονδήποτε από αυτούς τους ανθρώπους που μας κυβερνάνε τόσα χρόνια και να μην τον κράξουν? Άλλωστε έχουμε πάμπολα παραδείγματα, ειδικά οι κυβερνώντες βουλευτές είναι εξαφανισμένοι. Είναι εξαφανισμένοι. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που κάνει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άλλωστε, μην ξεχνάτε, κύριε Προβή, η πλειοψηφία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής είναι βγαλμένη μέσα από τα σπλάχνα του λαού. Τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ είμαι πρώην αρτοποιός. Ναι. Ουδέποτε, δεν περίμενα ποτέ να είμαι στη ζωή μου βουλευτής, ούτε το επιδίωξα. Γιατί τα τελευταία 3-4 χρόνια που ασχολούμαι με τη Χρυσή Αυγή, όταν ξεκίνησα στη Χρυσή Αυγή, δεν περίμενα όχι να είμαι βουλευτής, αλλά δεν περίμενα να είμαι ούτε καν υποψήφιος βουλευτής. Κύριε Μπούγκορα, έχετε περάσει από στρατιωτικές ασκήσεις? Βεβαίως, 15 μήνες στρατό. Όχι, στη Χρυσή Αυγή. Όχι. Δηλαδή αυτά που είδαμε, τα παραγγέλματα που βλέπουμε, η στολή παραλλαγής και τα λοιπά, τι ρίχνουν, κύριε Μπούκουρα? Κάνοντας την αυτοκριτική μας όλες αυτές τις μέρες και βλέποντας ενδεχομένως κάποια λάθη, έτσι, όντως αυτό δεν μας έκανε και τόσο καλό στην εικόνα μας, ευρύτερα στον κόσμο. Εγώ πάντα πίστευα, αλλά ήταν γραμμή του κόμματος και οφείλω από τη στιγμή που υπάρχει κομματική γραμμή, όπως όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι, να ακολουθούμε την κομματική γραμμή, να είμαστε πειθαρχημένοι και εντός εισαγωγικών στρατικοποιημένοι. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Το ότι μας αρέσει η πειθαρχία και όλα αυτά είναι γεγονός. Έτσι, αλλά ήταν ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να ήμασταν πιο φιλολαϊκοί και πιο προσιτοί στον ελληνικό λαό. Θα ήμουν απόλυτο σίγουρος ότι τα ποσοστά μας τώρα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα, εάν δεν είχαμε όλη αυτή την εικόνα. Τρόμαζε αυτή η εικόνα. Και εγώ το λέω. Και εγώ σας το καταλαβαίνω. Η πλειοψηφία του λαού. Και εγώ σας το καταλαβαίνω. Και είπατε μια σωστή κουβέντα. Τρόμαζε αυτή η εικόνα. Ακριβώς. Τρόμαξε η εικόνα, ας πούμε, που είδαμε στις Θερμοπύλες. Με τις δάμες. Στις Θερμοπύλες. Ακούστε, κύριε Μπούκουρα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι για τις Θερμοπύλες.
Είναι μια αρχαιοελληνική εκδήλωση. Εντάξει. Και οι αρχαίοι Έλληνες, άμα διαβάσετε λίγο ιστορία, έτσι τιμούσαν τους νεκρούς τους. Με καταλάβατε. Ναι, όπως πήγαμε στο Μελιγαλά και κάναμε το μνημόσυνο. Και εκεί δεν ήταν λίγο τραβηγμένα. Πάρα πολύ. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος. Στο Μελιγαλά δεν σας είδα, είχαν πάει. Βεβαίως εκεί ήμουν. Αλλά δεν σας είδα πρωταγωνιστή. Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε κύριε Πρωθυπουργέ. Να σας πω κάτι. Δεν σας είδα και πρωταγωνιστή. Αυτό βεβαίως μπορεί να οφείλεται... Μέχετε δει στην Κόρνουθ. Μπορεί να οφείλεται και στην ιδιοσυγκρασία σας να μην είστε άνθρωπος επιθετικός. Αυτό μπορεί να οφείλεται. Κοιτάξτε, επειδή και από τη μεριά τη δικιά μου έχω κάνει αρκετά λάθη και έχει έρθει η ώρα να κάνω αυτοκριτική, γιατί βρίσκομαι σε μια στριμωγμένο στη γωνία και πυροβολούμε από παντίο αυτή τη στιγμή. Εχθές είδα ένα βιντεάκι στο Α, το οποίο έδειχνε τον Μπούκουρα έξω από το στρατόπεδο, τον Μπούκουρα στο Λουτράκι, τον Μπούκουρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έξω από το στρατόπεδο δεν έκανα κάτι κακό. Προσπάθησα να προστατεύσω τα συμφέροντα της πόλης μου. Έτσι, τίποτα περισσότερο και τίποτα, δεν μπορεί να μου καταλογίσει κάποιος ευθύνες για το τι έκανα έξω από το στρατόπεδο. Προσπάθησα να προστατεύσω τα συμφέροντα της πόλης μου. Να μην γίνει αυτό που έχει γίνει το στρατόπεδο Κορίνθου. Κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, είχα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου, ο οποίος κύριος Σταυρέλης, εντελώς αντιδημοκρατικά και αντιδιολογικά, δεν μου έδωσε το λόγο. Για ποιο λόγο? Είμαι ένας βουλευτής εκλεγμένος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ήθελα να πάω να καταθέσω κάποια έγγραφα, κάποια στοιχεία που είχα και δεν επιτράπηκε να μου δοθεί καν ο λόγος. Σε αυτή τη δημοκρατία πιστεύουνε. Και φεύγοντας, εξοργισμένος, και εσάς άμα σας προσβάλλανε, αν δεν σας δίναν λόγο, ενδεχομένως να ήταν αυτή η αντίδρασή σας, εγώ σηκώθηκα πάνω, χτύπησα το φάκελο πάνω, τους είπα εσείς είστε οι φασίστες που δεν μου δίνετε λόγο εμένα και σηκώθηκα και έφυγα. Εντελώς παράνομα, αντιδημοκρατικά και αντιδιολογικά. Τώρα όσο αφορά τα γεγονότα του Λουτρακίου, και εγώ και οι συναγωνιστές μου ήμασταν νόμιμα παρόντες εκεί πέρα με πρόσκληση από τον δήμαρχο της πόλεως. Και εγώ είχα πρόσκληση προσωπική, αλλά και την ξέρετε, και την το, έχετε. Και το κόμμα. Την έχω παραδώσει ακριβώς. Και το κόμμα και εγώ. Και σας έχω παραχωρήσει. Και το κόμμα. Είσαστε το πρώτο κανάλι που τις είχατε στα χέρια. Και το κόμμα, το λέω καλά. Εκεί ήμουνα εγώ και την ώρα που πάω να κάνω κατάθεση Στεφάνου, δύο αριστεριστές επιτεθήκανε για να με χτυπήσουν. Και εκεί, αντί η αστυνομία να προστατεύσει τον βουλευτή, έριξε χημικά στον βουλευτή και μου επιτηθώτησαν κόσμος. Δεν έπρεπε να προστατευτώ, κύριε Προβή μου. Να αυτοπροστατεύσω τον εαυτό μου. Σας ακούω. Κύριε Μπούκουρα, όμως εδώ θα μου επιτρέψετε, πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Κράταμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί είδα και θα το ξαναπώ και πάλι, επιτέθηκαν συνάδελφοι. Εγώ τη δημοσιογραφία τη θεωρώ λειτουργήμα και αν μου επιτρέπεις και τη λέξη καψούρα. Την επιτυχία του άλλου τη σέβομαι, τη χαίρομαι και τη ζηλεύω με την καλή έννοια. Κύριε Προβή, επιτρέπετε. Όταν ο Νίκος ο Νικολόπουλος σας έβγαλε και πρέπει να το πω εδώ στον αέρα, γιατί κάτι δημοκράτες τεράστιοι βγήκαν. Σας είχα καλέσει, κύριε Μπούκουρα, να έρθετε. Βεβαίως. Γιατί εγώ τη δημοκρατία, έτσι την εννοώ, φίλοι μου, να είναι ανοιχτή σε όλους. Δημοκρατία με εισαγωγικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Βγήκαν λοιπόν στον Νίκο τον Νικολόπουλο και τον πλάκωσαν εκεί ότι έβαλε εκεί τι βασίστε αυτά. Ντροπή σας. Ντροπή σας που θέλετε να λέγεστε και δημοκράτες δημοσιογράφοι. Κύριε Μπούκουρα, ναι. Επειδή αναφερθήκατε στο επάγγελμά σας για καψούρα, να ξέρετε ότι η καψούρα πονάει. Πονάει πάντα. η καψούρα και η μαστούρα. Από μαστούρα δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω από μαστούρα. Πληρώνεται. Αυτά λέει ο λαός μας. Λοιπόν, και όσο αφορά τώρα το θέμα για τον κύριο Νικολόπουλο, προς τιμή του μας έβγαλε. Δεν είμαστε φασίστες, ούτε ναζί. Εγώ προσωπικά εγώ σας έβγαλα την άλλη μέρα από τα επεισόδια. Πρέπει να το πω. Σας ζήτησα στο τηλέφωνο να βγείτε. Ήταν λογικό να μην μπορείτε λόγω των... Ήταν στη βράση, έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή βγήκατε σε άλλο συνάδελφο θα σας κρατήσω μούτρα, γιατί δεν μου αρέσουν τα μούτρα. Και δεύτερον, δεν θα πω τον κύριο συνάδελφο, δεν θα βγουν όπως βγήκανε και τον κατηγορήσανε κάτι δημοκράτες. Μιλάμε για δημοκρατία, ότι έβγαλε τους φασίστες. Όχι.
έβγαλε ανθρώπους οι οποίοι είναι βουλευτές και έχει δικαίωμα ο κάθε δημοσιογράφος να βγάλει όλους αυτούς που θέλει, γιατί αλλιώς δεν θα είναι δημοσιογράφος, θα είναι κατευθυνόμενη πένα ή μικρόφωνο. Κλείνοντας, κύριε Προεδρέ, αν μου επιτρέπετε, ναι, το δικαίωμα του αυτοπροορισμού, έχω, ο κάθε Έλλην πολίτης δικαίωμα να το αυτοπροορίζεται το τι είναι και το τι πιστεύει. Είμαστε Έλληνες εθνικιστές και κάνουμε λαϊκό εθνικισμό. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Όλα αυτά που βγαίνουν στη φόρα τώρα, θα έρθει η ώρα και η στιγμή και θα αποδειχτούν πόσο σάπιο και σαθρό ήταν όλο αυτό το σύστημα που μας κυβερνάει τόσα χρόνια και πόσο ύπουλα και πόσο πρόστιχα μας πολεμάει. Μάλιστα. Κύριε Μπούγκορα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειδικά που ήρθατε, γιατί μίλησα για τον Γιάννη τον Μπρούτζο και έπρεπε να αποκαταστήσετε και το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο την αλήθεια. Ήταν υποχρέωσή μου, κύριε Προβή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πλάτες, όμορφα να σίγουνα σαν να ήταν επιβάτες με φόρους εν τον άδει αν πάμε φεντή κι αγαπή τα χάμες φυσάει. Κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν εντομοαποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ εντομοαποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Το χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112. Από κινητό ή σταθερό κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112. Έχεις το περιβάλλον σου άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο ή αλκοόλ. Δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εξαρτημένων Ατόμων Μεταβολή Βασιλέως Ηρακλείου 25. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τηλεφώνησε 2310 22 30 60. Πρωινή. Η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία. Πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο. actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr. Σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
Γιατί κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν εντομοαποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω τον γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ εντομοαποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και 10. Σε όσους άνοιξαν τους δέκτες τους τώρα, τους καλημερίζουμε, καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 8 Οκτωβρίου και εδώ με τον Γιάννη τον Μπρούτζο, συνεπής στο πρωινιάτικο ραντεβού μας, συνεχίζουμε την ροή ειδήσεων. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα θέμα, το οποίο δηλώσεις του Πρόεδρου των Αξιαρτήτων Ελλήνων, του κ. Πάνου Καμένου. Ο κ. Καμένος λοιπόν χαρακτήρισε βολή κατά των φορολογουμένων το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιφέρει τον οριστικό θάνατο της αγοράς, της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας. Ο κύριος Καμένος τόνισε ότι παρά τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Σαμαρά ότι δεν θα ληφθούν νέα επαχθή μέτρα, ο Πρωθυπουργός ψεύδεται για μια ακόμα φορά απέναντι στο ελληνικό λαό, καθώς με το προσχέδιο του προϋπολογισμού ξεκαθαρίζεται ότι η κυβέρνηση προχωρά στη χαριστική βολή κατά των φορολογουμένων, επιφέροντας τον οριστικό θάνατο της αγοράς, της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Καμένο, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπονται νέα φορολογικά μέτρα ύψους 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ που βαρύνουν μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, με την κατάργηση όλων των φορολογικών και αύξηση των φοροαπαλλαγών, και αύξηση της φορολογίας ελευθέρων επαγγελματικών και επιχειρήσεων. Αυτά είπε λοιπόν ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως δεν έχει καθόλου άδικο, αφού αυτό συντελείται από την κυβέρνηση του ελληνικού λαού, η οποία εκλέθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά κατάντησε να είναι κυβέρνηση της Τρόικα. Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, την ειδησογραφία μας και να πάμε εδώ στα τα του οίκου μας, καθώς ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο κύριος Κώστας Κατεμής, έβγαλε μια επιστολή, μια πολύ σημαντική επιστολή, τόσο ο ίδιος αλλά και όσο και ο κύριος Ραπανάκης, ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Αποστέλλοντας αυτή την επιστολή, θέλω να σου πω, Δημήτρη, στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτση, λέγοντας πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας επιθεωρητής εργασίας, και αναφέρεται στο πρόσωπο του κύριου Παρτσινέβελου, για 10.000 επιχειρήσεις στην Κόρινθο. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι, να γίνουν νέες προσλήψεις, έτσι ώστε να έρθει νέο προσωπικό, να έρθει έμπειρο προσωπικό, έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε αυτές τις 10.000 επιχειρήσεις και τις διάφορες παραβάσεις που κατά καιρούς εντοπίζονται, Δημήτρη. Θέλω να σου πω όπως είναι η μαύρη εργασία, η μη έκδοση αποδείξεων, κάποιες φορολογικές παραβάσεις, μια πολύ σημαντική παρέμβαση από τον κύριο Κατεμή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ένα λεπτό πρέπει να απευθυνθώ στο κοντρόλ. Μπορούμε να βγάλουμε ρεπορτάζ, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα ήθελα να μου δώσεις, Νατάσα, τις δηλώσεις του κυρίου Λόι για το καζίνο. Μπορούμε να τις έχουμε. Όταν είσαι έτοιμη, πες το μας. Συνέχισε, Γιάννη. Λοιπόν, Δημήτρη, συνεχίζουμε λοιπόν και να πούμε ότι απεργούν τα πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα για το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, η διάθεση του πετρελαίου για το επίδομα θέρμανσης κάνει πρεμιέρα, Δημήτρη, στις 15 Οκτωβρίου
με το ποσό άκουσον 1,30, δηλαδή 3 τόνοι θα στοιχίζουν 4.000 ευρώ. Θα ξεπαγιάσει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην εικόνα, αλλά είδαμε τον κύριο Λόι. Να συνεχίσουμε λοιπόν, Δημήτρη, και να σου πω ότι δυστυχώς η κυβέρνηση συνεχίζει αυτή τη λάθος πολιτική. Το ανεβασμένη τιμή 1,30, Δημήτρη, θα ξεπαγιάσει πάρα πολλοί κόσμος, όταν αυτή τη στιγμή ο βασικός μισθός είναι στα 580 ευρώ και υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι στην Ελλάδα, αφού υπολογίζεται η ανεργία μέχρι και 30%. Τώρα θέλω να δώσω μια είδηση που στην οποία δεν είδα σήμερα, πρέπει να την έχει και η πρωινή Γιάννη. Χθες, γιατί βλέπει κόσμος την εκπομπή μας, εχθές λοιπόν μια ηλικιωμένη τηλεφώνησε στο Άξιον, η οποία κυριολεκτικά αυτά που μας είπε μας συγκλώνησε. Πρόκειται για μια ευγενέστατη κυρία, 75 ετών, από το Ζευγολατιό, τα πλήρη στοιχεία της οποίας τα έχουμε, η οποία μας είπε το εξής: «Είμαι ανάπηρη με 2 επεμβάσεις στα ισχύα. Η αγροτική σύνταξη που παίρνω είναι μόλις 340 ευρώ. Χρωστάω στη ΔΕΗ 740 ευρώ και με ειδοποίησαν ότι αν δεν εξοφλήσω την οφειλή μου έως τις 10 δεκάτου θα μου κόψουν το ρεύμα. Δεν έχω κανένα άλλο πόρο για να επιβιώσω. Έχω ένα γιο που είναι άνεργος και μένει σε ένα τροχόσπιτο. Άκουσα στην εκπομπή σας 8 στον αέρα που λέγατε ότι όλοι πρέπει να βοηθούν τους αλλήμωρους και τους. Είπατε και η Εκκλησία βοηθάει και οι Δήμοι βοηθούν όπου μπορούν. Είμαι σε απόγνωση. Σας παρακαλώ όπου μπορείτε ενημερώστε για να βοηθώ. Δεν ζητιανεύω, αλλά απλά είμαι σε απόγνωση. Πώς θα ζήσω χωρίς ρεύμα?» Αυτό μας είπε λοιπόν η γερόντισσα από το Ζευγαρατιό, της οποίας τα στοιχεία τα έχουμε ανά πάσα στιγμή σε ζήτηση όπου και αν, από όπου και αν μας ζητηθούν. Εμείς θα απευθυνθούμε, όπως το γράψαμε και στην εφημερίδα, σε όλους τους θεσμικούς φορείς της πόλης. Θα απευθυνθούμε στο Σεβασμιότατο πρώτα απ' όλα. Θα απευθυνθούμε στον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δέδε. Θα απευθυνθούμε στον Δήμαρχο Βέλου Βόχας και θα τους πούμε ότι και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή της κυρίας. Σας παρακαλούμε, αγαπητοί κύριοι, αγαπητοί θεσμικοί παράγοντες, σεβασμιότατε, να κάνετε ό,τι μπορείτε, γιατί δεν μπορεί μια γερόντισσα να ξεπαγιάζει, αφού με 340 ευρώ τι να πληρώσει, και τι να της μείνει να φάει, να ζήσει. Βεβαίως, η γερόντισσα μας είπε ότι εκείνο που ζητάει είναι να της κάνουν μία ρύθμιση, πολλές δόσεις, να δίνει ένα 50 το μήνα. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Σκεφτείτε, από το 340 ευρώ να πάει στα 290 να της μείνουν, να φάει. Είναι άδικο να γίνονται αυτά στις μέρες μας. Είναι άδικο ο κόσμος να ξεπαγώνει. Οι γέροντές μας, τα περήφανα γερατιά που έλεγε κάποτε ο αείμνηστος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, τα περήφανα γερατιά, τα καταντήσαμε δυστυχώς να βγαίνουν και να ζητάνε βοήθεια. Αυτή τη βοήθεια οφείλουμε σαν συντεταγμένη πολιτεία και σαν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, να κάνουμε το παν για να τους απαλύνουμε τον πόνο, να τους απαλύνουμε τη φτώχεια που τους δέρνει. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που στην Ελλάδα έχουμε 4.000 και πάνω αυτοκτονίες. Μη φτάνουμε ένα κόσμο σε αυτά τα όρια. Είναι κακό, είναι οδυνηρό για μας τους ανθρώπους. Δημήτρη, συγγνώμη, διακόπτω, αλλά έχω ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ναι. Καταρχήν, να επιθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας πως μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο Facebook, στην ιστοσελίδα μας 8 στον αέρα, πατώντας το δικό σας like, αλλά και στα τηλέφωνα του σταθμού στο 2741-025-589. Όποτε λοιπόν και αν ο Τέφιλο τιμηθεί να έρθει, θα ανοίξουν οι γραμμές μας. Αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έμπρακτη υποστήριξή σας, βλέποντάς μας, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας 8 στον αέρα στο Facebook. Θέλω να σου πω, Δημήτρη, πως ήρθε ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά με συγκινεί και μου δίνει δύναμη
για να συνεχίσω αυτό που κάνω, λέγοντας ο Στέλιος λοιπόν, ο οποίος έχει και το επώνυμό του, δεν θέλω να το δω στον αέρα, λέει ότι γνωριζόμαστε. Γιάννη, συνέχισε πολύ καλά αυτό που κάνεις μαζί με τον Δημήτρη. Τον κύριο Προβή δεν το ξέρω προσωπικά. Έχετε μια καταπληκτική εκπομπή. Να πεις σε εκείνους που έτρεξαν να σε λασπολογήσουν ότι είναι δημοσιογράφοι του πενιντάρικου. Είναι ανεπάγγελτοι και κοπρίτες. Συγχαρητήρια στον Δημήτρη που πραγματικά, παρά το γεγονός ότι είναι διευθυντής του καναλιού, σε υποστήριξε όπως πάντα κάνει για όλο τον κόσμο. Τον ξέρω τον Δημήτρη από παλιά. Συγχαρητήρια στον κύριο Προβή. Συγχαρητήρια και σε εσένα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ τον φίλο τον Στέλιο. Δεν έχω το όνομά του. Θεωρώ υποχρέωση, αγαπητέ φίλε, θεωρώ υποχρέωση να υποστηρίζω πάνω απ' όλα την αλήθεια. Πάνω απ' όλα την αλήθεια, από όπου και να προέρχεται. Αυτό είναι το ζητούμενο της εποχής μας. Πρέπει να αφήσουμε τα εγώ, να πάμε στα εμείς. Και εγώ το κάνω πράξη. Είμαι και θέλω να πιστεύω ότι είμαι κοντά σε όλους όσους έχουν ανάγκη, κοντά σε όλους θέλουν να ακουστεί η φωνή τους από τον αέρα της τηλεόρασης του Άξιον. Γι' αυτό κάνω και μια πρόταση. Με χαρά θα φιλοξενώ εδώ από αύριο, τώρα είναι η απόφαση στιγμής, όποιον θέλει να καταγγείλει κάτι, όποιος θέλει να ζητήσει κάτι από ένα κράτος το οποίο είναι άσπλαχνο στους πολίτες του, θέλω να γίνουμε η φωνή του κόσμου. Αυτό επιδιώκουμε. Αυτή θα είναι η καλύτερη ανταμοιβή μας. Πάμε όμως, Νατάσα, να δούμε σε παρακαλώ τον κύριο Λόι και τις δηλώσεις που έκανε για το καζίνο. Πάμε να το δούμε. Ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων Νίκος Λόης μίλησε για τη σημερινή κατάσταση σχετικά με το καζίνο, τονίζοντας ότι ενδιαφέρονται καιρός επενδυτές. Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να δώσει μια λύση μπλοκάρω τους λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία των συνεταίρων, γιατί δεν έχουν γίνει γνωστοί οι σκοποί που έχουν όταν γίνει ανώνυμη εταιρεία. Συζητώντας με τον κύριο Λουτσέγκο, είπε ότι και για το καζίνο ενδιαφέρονται. Και αυτό πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Στο γραφείο του Δημάρχου τα είπε αυτά. Δεν τα είπε μόνο ενώπιον μου και στις κατηδίες συζητήσεις με εμένα. Όμως λογικό είναι ότι για να ενδιαφερθούν αυτοί θα πρέπει να φύγουν οι άλλοι. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι τώρα συνέτεροι, αλλά έχουν βάλει το καζίνο τόσα εκατομμύρια. Και θα σας πω το εξής. Αλήθεια, και κάνω έκκληση προς τους βουλευτές του νομού και δια του τηλεοπτικού σας μέσου και στα αρμόδια υπουργεία, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Οικονομικών και στα Υπουργεία Ανταγωνιστικότητας, αλλά και Εσωτερικών. Πρώτα απ' όλα, να μπουν στη διαδικασία να μπλοκάρουν περιουσιακά στοιχεία των συνεταίρων μας για να τους πιέσουν να πληρώσουν. Αυτό το λέω για πρώτη φορά. Είτε με ασφαλιστικά μέτρα ή με άλλες διαδικασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έτσι ώστε να καταλάβουν ότι δεν θα πληρώσουν αφού γίνει ανώνυμη εταιρεία με τους σκοπούς που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν όταν γίνει ανώνυμη εταιρεία, αλλά να πληρώσουν τώρα και να τους μπλοκάρουν την περιουσία ώστε να πληρώσουν τώρα τα χρέη τους. Και αν δεν θέλουν, ο Δήμος μας πρέπει να κάνει αίτημα και ή αυτεπάγγελτα το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και τα άλλα Υπουργεία να βγάλουν από την άδεια, να κλείσουν αυτή την άδεια αφού πληρωθούν τα χρέη, αν δεν πληρωθούν τα χρέη, να κυνηγήσει τα αρμόδια Υπουργεία να κυνηγήσουν αυτούς που δεν πληρώνουν τα χρέη, δηλαδή τους συνδιαχειριστές μας και όχι εμάς, και ο Δήμος μας να είναι στη νέα άδεια μαζί με νέους επενδυτές που υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτό σας το λέω, θέλω να το κάνουμε σημαία όλοι, να παλέψουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και αυτή είναι όφελος του τόπου μας. Αυτό θέλω να πω. Ενδιαφέρουσες οι απόψεις πάντα του γνωστού δικηγόρου του Νίκου του Λόη. Μπορεί να διαφωνούν πολύ μαζί του, όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι ένας έντιμος άνθρωπος. Αγωνίζεται χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Λουτρακίου και δεν είναι τυχαίο που ενώ έχει αλλάξει 2-3 αρχηγούς, ο Νίκος ο Λόης βγαίνει πάντα από τους πρώτους. Αυτό κάτι λέει. Έτσι. Είναι ένας έντιμος, καθαρός άνθρωπος, αυτό που πιστεύει κάνει. Χωρίς να υπολογίζει πολιτικό κόστος και αυτό το αναγνωρίζουν στο Λουτράκι. Η ώρα είναι 8:25.
9 και 25, συγγνώμη. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε εδώ, θα φιλοξενούμε κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Βασίλη. Τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου. Του Εμπορικού Συλλόγου, που μπερδεύτηκα με το Επιμελητήριο. Τον κύριο Βασίλη Γιώργαρη, με τον οποίο θα πούμε εδώ θέματα και του Εμπορικού Συλλόγου, αλλά και γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα στο Δήμο μας, στο Δήμο Κορινθίων, στην πρωτεύουσα του νομού μας. Πάμε, Γιάννη. Πραγματικά είναι... δεν το περίμενα. Αν και σε σένα λένε ότι παρακολουθούν την εκπομπή, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δουλεύω εδώ στο κανάλι και δεν έχω τόση επαφή, γιατί όπως ξέρεις έρχομαι πάρα πολύ νωρίς από τις 6 και φεύγω πάρα πολύ αργά. Λοιπόν, αυτό ρε Γιάννη, τις πειράζει. Είναι σημαντικές. Έχω αυτή τη στιγμή στο Facebook και μπορώ πραγματικά να γυρίσω στην οθόνη με υπερηφάνεια και να πω ότι έχω 10 μηνύματα που εκφράζουν τη συμπαράστασή τους προς το πρόσωπό μου, οι τηλεθεατές, λέγοντας ο ένας. Ο Δημήτρης, λοιπόν, από τις Κλένιες. Μη μασάς, Γιάννη, είσαι καταπληκτικός. Άσους να λένε, ξέρουμε ποιοι είναι και κάποια στιγμή θα δουν και οι ίδιοι. Θα τους ξεβράσει το ίδιο το σύστημα. Η Μαρία από το Λουτράκι. Είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος και ένας επαγγελματίας δημοσιογράφος. Αυτοί λοιπόν είναι οι κύριοι που κάποτε υποστήριζαν το σύστημα. Ορθώς ο κύριος Μπούκαρας βγήκε και ξεκαθάρισε τη θέση του. Ο Μανώλης, βλέπω πάλι από το Λουτράκι. Είσαι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος. Μπράβο σου. Δεν τους πιστεύουμε. Συνέχισε το έργο σου. Άντε να πιάσω το Γιάννη τώρα. Άντε να το πιάσω το Γιάννη με τέτοια σχόλια. Πάει ο Γιάννης, μου φύγε. Αυτά μου κάνανε. Βγήκα να το στηρίξω. Πραγματικά, Δημήτρη. Δηλαδή είναι η απάντηση προς αυτούς. Το λέω με αγάπη, Γιάννη. Το ξέρω. Το λέω με αγάπη, Γιάννη. Τους λασπολόγους. Είναι πράγματι, η αγάπη που δείχνει ο κόσμος, γιατί σε βλέπει καθημερινά. Να μάχεσαι εδώ πέρα, να δίνεις το δικό σου αγώνα και χαίρομαι που σε έχω κοντά μου. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, προχωράμε όμως για τα θέματα. Λοιπόν, Δημήτρη, και ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εμείς μέσα από την τηλεόραση του Action, καθώς ο Δήμος Βέλου Βόχας και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος, ο κύριος Ανέβας Παπακυριάκος, επιδιώκει την επαναλειτουργία του αστυνομικού σταθμού στο Ζαβουλατιό. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Ο κύριος Παπακυριάκος μιλάει για τεράστιες συλλήψεις σε αστυνομική δύναμη και με επιστολή του προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, αλλά και από φορείς της περιοχής, όπως είναι η κίνηση πολιτών, επιδιώκει τόσο ο ίδιος αλλά και αυτή η ομάδα ανθρώπων των ενεργών πολιτών της περιοχής να δώσουν μια όθηση στην περιοχή, έτσι ώστε να επαναλειτουργήσει ο αστυνομικός σταθμός. Είναι μια σημαντική ενέργεια, Δημήτρη. Οι άνθρωποι αυτοί πλήττονται από την εγκληματικότητα, από τους Ρωμά, έτσι, χωρίς να θέλουμε να φωτογραφίσουμε κάποιον, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, μιλάμε πάντα, από Ρουμάνους, από όποια προέρχεται αυτή λοιπόν η εγκληματικότητα. Αυτή η πραγματικά σημαντική τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι του Δήμου Βέλου Βόχας, επιδιώκει να ξαναλειτουργήσει τον αστυνομικό σταθμό του Ζεβολατιού. Μπράβο, εμείς θα το κάνουμε και σήμερα ρεπορτάζ. Λοιπόν, ευκαιρία μου δίνεις και απευθύνομαι και εγώ στον Ανίβα τον Παπακυριάκο και απευθύνομαι για το προηγούμενο θέμα που είπα, για τη γερόντισσα εκεί που υπάρχει στο Ζεβολατιό, 75 χρονών, δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα της, παίρνει 340 ευρώ σύνταξη και στις 10 του μηνός, δηλαδή σε 2 μέρες, θα της κόψει το ρεύμα. Αγαπητέ Δήμαρχε, ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχεις παντού. Όμως, θα ήθελα και θα σε πάρω και τηλέφωνο, γιατί μπορεί να μην βλέπεις αυτή την εκπομπή μας, θα σε πάρω και τηλέφωνο να κάνεις μια μίνι σταυροφορία εκεί, ώστε να μπορέσει έστω 200 ευρώ να μαζέψουμε εκεί στο Δήμο σου, να δώσουμε σε αυτή τη γερόντισσα, ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει το ρεύμα της. Σε λίγο που θα έχω τον πρόεδρο εδώ, τον Εμπορικού Συλλόγου, θα του απευθύνω και εγώ αυτού του ιδίου την έκκληση αυτή. Ο Εμπορικός Σύλλογος, αν μπορεί να βοηθήσει, γιατί το Ζωγαλατιό έρχεται και ψωνίζει εδώ στο Δήμο. Και πολλοί μπορούμε να σώσουμε έναν. Πολλοί. Θα μου πείτε
μα είναι τόσο πολύ δυστυχισμένοι. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τα περήφανα γυρατιά που έλεγε κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι προς τιμή μας και είναι μια εσωτερική χαρά που θα νιώσουμε. Αυτά λοιπόν και αυτά. Νατάσα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες λευκόν σε τονάκι πάμπα μου φεντή κι αγαπή τα χάνες φυσάει. Κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν έντομο αποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω το γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες. Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ έντομο αποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Το χαμόγελο του παιδιού περιμένει το μήνυμά σου για να λειτουργήσει δύο νέα σπίτια που θα αγκαλιάσουν 60 παιδιά. Δύο νέα σπίτια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους σε 60 χαμόγελα. Έλα να τις ανοίξουμε μαζί. Στείλε το μήνυμά σου ή πάρε τηλέφωνο στους αριθμούς που θα δώσουν ζωή σε δύο νέα σπίτια. Για κάθε πραγματική έκτακτη ανάγκη στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 24 ώρες το 24ωρο υπάρχει το 112. Καλέστε χωρίς χρέος 112 από κινητό ή σταθερό κάθε φορά που κινδυνεύετε και χρειάζεστε επίγουσα, πυροσβεστική, αστυνομική ή ιατρική βοήθεια. Όταν κινδυνεύει ζωή ή περιουσία, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου καλώντας το 112. Έχεις το περιβάλλον σου άτομο εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο ή αλκοόλ. Δεν είσαι μόνος. Έχεις δίπλα σου το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Εξαρτημένων Ατόμων Μεταβολή, Βασιλέως Ηρακλείου 25. Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τηλεφώνησε 2310 22 30 60. Πρωινή. Η πρώτη εφημερίδα της Κορινθίας. Πρώτη σε κυκλοφορία. Πρώτη σε εγκυρότητα. Κάθε πρωί στα περίπτερα με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρασκήνιο, συνεντεύξεις, αφιερώματα. Πρωινή. Με σεβασμό στον αναγνώστη. Τώρα η τηλεόραση του Action και στο διαδίκτυο. actiontv.gr. Σερφάρετε στο actiontv.gr και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα γεγονότα και την επικαιρότητα. actiontv.gr. Σταθμός στην ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κάθε φορά να ζω όλη αυτή την περιπέτεια, αφού μπορώ κι αλλιώς. Δεν αφήνω νερά να λιγνάζουν. Καθαρίζω τα φύλλα που μαζεύονται, στα λούκια και τις υδροροές. Καθαρίζω και σκεπάζω τα φρεάτια. Επιδιορθώνω σπασμένους σωλήνες νερού που τρέχουν. Καλλιεργώ φυτά που έχουν έντομο αποθητική δράση, όπως θυμάρι, ρίγανη, δεντρολίβανο και μέντα. Κουρεύω το γρασίδι και τους θάμνους. Ποτίζω το γκαζόν και τα φυτά τις πρωινές ώρες.
Βάζω σίτες σε μπαλκονόπορτες, παράθυρα και αεραγωγούς τζακιών. Χρησιμοποιώ έντομο αποθητικά. Είναι απλό για όλους μας. Περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Φορέας υλοποίησης Πελοπόννησος ΑΕ. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10 παρα 25 και όπως σας είπα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ σήμερα, να τον έχω εδώ δίπλα μου, τον πρόεδρο των Πολιτικού Συλλόγου, τον Κορίνθου, ναι, τον κύριο Βασίλη Γιώργαρη. Τον κύριο Βασίλη Γιώργαρη, έχω ένα σκάιμερ με τα ονόματα, πρέπει να το πω, το ομολογώ. Βασίλη, καλή σου μέρα, καλή κύριε σου Γιώργαρη. Καλή σου συγγνώμη, μέρα. Αλλά σε, όχι, ξέρω, δεν υπάρχει, σε ξέρω πολύ καιρό. Νατάσα, εγώ στο πλάνο δεν είμαι, Δημήτρη, δεν πειράζει. Πριν συνεχίσει την κουβέντα, για πάμε στο Γιάννη λίγο, πάμε λίγο στο Γιάννη λίγο. Ότι είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, που σου φέρνω, ξέρεις, αυτό το βήμα, αλλά θέλω να σου πω πως έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά τον Εμπορικό Σύλλογο. Ένας εμπορικός σύλλογος ο οποίος ήταν στο 5 αν θέλεις, και ο κύριος Γιώργαρης με τη συμβολή και με το συνεργατών του τον έχει φτάσει στο 9. Αυτό είναι παρήγορο και δεν το λέω επειδή είναι ο Βασίλης εδώ. Είναι παρήγορο να βλέπεις νέους ανθρώπους, νέους επαγγελματίες να μπαίνουν μπροστά. Ο κόσμος μας αυτούς έχει ανάγκη. Οι πανοί δουλέψανε κι αυτοί, αλλά τώρα η σκυτάλη πάει στους νέους οι οποίοι, και πρέπει να πηγαίνει στους νέους οι οποίοι έχουν το κέφι, και ο Βασίλης το έχει αυτό το κέφι, το κουράγιο και τη δύναμη να μπαίνουν μπροστά, να επιλύουν προβλήματα που έχει ο συνδικαλιστικός τους χώρος, δηλαδή τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις του νομού. Βασίλη, με αυτό σε καλημερίζω. Σε καλημερίζω. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση, για την υπέροχη εκπομπή σας. Έχει μονοθετικά σχόλια σε όλο τον νομό Κορινθίας, θέλω να σας εκφράσω. Μια πρωινή εκπομπή που να έχετε τη δύναμη και το σθένος, γιατί χρειάζεται δύναμη και σθένος για να τα βγάλετε πέρα με την καθημερινότητα και με αυτά που ακούτε και αυτά που βλέπετε κάθε μέρα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο τεράστιο έργο ενημέρωσης που κάνετε στο νομό Κορινθίας. Βασίλη, θα μπω αμέσως στο θέμα. Καταρχάς, χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου του κύριου Παπά. Στην οποία προσήλθα και εγώ με σκοπό να δω αυτά που έχει να πει η Δημοτική Αρχή, γιατί ως γνωστόν ο κύριος Παπάς, εκτός από πρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου, είναι και Δημοτικός Σύμβουλος. Το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, περιστράφει μετά από μια ανάλυση που έκανε, ένα απολογισμό που έκανε ο κύριος Παπάς, περιστράφει στο θέμα, στο καυτό θέμα των ημερών και στη μεγάλη είδηση που έδωσε στο επιμελητήριο Βασίλης Ιωαννόπουλος, την οποία, όπως πολύ σωστά, πολλά μέσα αναφέρθησαν σε μία βόμβα. Ο κ. Παπάς, φιολογώντας, είπε «Η βόμβα δεν είναι πάντα και καλό, άμα πέφτουν βόμβες». Όμως εγώ έχω να πω, άμα πέφτουν ευχάριστες βόμβες, γιατί αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι πάντα θετικό. Βέβαια μας είπε τις ενστάσεις που είχε, ότι δεν έπρεπε να τον ενημερώσει, έπρεπε να τον ενημερώσει πρώτα ο κύριος Νανόπουλος και μετά να κάνει συμφωνίες, αμφισβήτησε τις συμφωνίες κτλ. Το θέμα είναι το εξής τώρα και η ερώτησή μου είναι η εξής. Αν γίνεται το καλό και το καλό έρθει, έχουμε πρόβλημα εμείς Κορίνθοι από πού ήρθε το καλό? Όχι, βέβαια αυτό εξεπακούεται ότι δεν έχουμε λίγο πρόβλημα. Λίγο πιο δυνατά. Αυτό εξεπακούεται, λέει, ότι δεν έχουμε πρόβλημα το από πού έρχεται το καλό. Εμείς θέλουμε μόνο καλό για αυτή την πόλη. Να γίνεται καλό. Να γίνεται το καλό. Επιτέλους πρέπει να αλλάξουν πράγματα σε αυτή την πόλη. Αλλά να σας πω εγώ, με μια άτυπη συνάντηση που έχει και με τον Δήμαρχο αλλά και με τον κύριο Νανόπουλο, υπάρχει θέληση, κύριε Πρόβη, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέληση.
υπάρχει το θέμα ότι θέλουν να βάλουν πλάτη να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, πριν από έρθω, πριν έρθεις εδώ στην εκπομπή, ότι και ο Δήμαρχος πρέπει να πούμε για να λέμε όλες τις αλήθειες. Χαιρέτησε αυτή την ανακοίνωση, αν θέλει, στην κύριο Νανόπουλου και είπε μάλιστα ότι αν βεβαίως ευοδοθεί θα είναι πολύ καλό για το Δήμο Κορινθίων. Πάντως είδα να αντιμετωπίζεται με ένα σκεπτικισμό η ανακοίνωση. Ναι, όσον αφορά το κομμάτι, δηλαδή το λειτουργικό κομμάτι, θα έλεγα ότι είναι ο προβληματισμός, ας πούμε, και στο Λιμενικό Ταμείο, από αυτά που μου λέτε ότι είπε ο κύριος Παπάς, πιστεύω ότι ο Δήμος Κορίνθου μαζί με το Λιμενικό Ταμείο, με τον κύριο Παπά, έχει δείξει και την πορεία του, και ο Δήμος Κορίνθου και το Λιμενικό Ταμείο, τι μπορεί να προσφέρει στην πόλη. Εγώ πιστεύω και κοιτάζω την επόμενη μέρα ότι αυτό που προσφερθήκαμε και εμείς σαν εμπορικός σύλλογος, δηλαδή είμαστε αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια μαζί με το επιμελητήριο, με το Δήμο Κορίνθου και με το Λιμενικό Ταμείο, να δώσουμε μια πνοή στην πόλη της Κορίνθου. Αυτό είπα και εγώ. Είναι μια ανάσα, είναι ένα οξυγόνο, είναι μια παράταση, θα έλεγα, σημαντική ακόμα, για το εμπόριο. Ακόμα, ο κ. Ζωνόπλος με έχει διαβεβαιώσει ότι είναι δεμένη υπόθεση. Ακόμα και να μην είναι δεμένη, όμως θα έλεγα ότι τέτοιες προτάσεις, από όπου και να έρχονται και συζητήσεις, είναι μόνο για το καλό. Ναι, και είναι πρέπει, μόνο για το καλό. Και πρέπει το Λιμενικό Ταμείο, το είπα εχθές και στον κύριο Παπά, να πιάσει αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά, γιατί μου είπε ότι καθυστερεί η αποκεντρωμένη διοίκηση να δώσει προϋπολογισμό, ακόμα και να το χρησιμοποιεί σαν άλοθη, που δεν είναι άλοθη πιστεύω εγώ, πρέπει να πιέσει την αποκεντρωμένη διοίκηση να ξεμπλοκάρει τον προϋπολογισμό ώστε να γίνουν έργα, έργα που χρειάζεται έτσι κι αλλιώς το λιμάνι. Ναι. Και πιστεύω, κύριε Προβή, εδώ που συζητάμε αυτή τη στιγμή, ότι θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο Κορίνθου και από τον κύριο Παπά συγκεκριμένα, γιατί ξέρουμε ο κύριος Παπάς, έχουμε σαν εμπορικό σύλλογο την άποψή μας και για τον κύριο Παπά, το τι έχει προσφέρει στην πόλη, τις γνώσεις που έχει και πώς μπορεί να απεξέλθει σε ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο στοίχημα για την πόλη. Θα συμφωνήσω απόλυτα και πρέπει να να σου πω, αγαπητέ Βασίλη, ότι η τοποθέτησή μου εχθές είναι ακριβώς αυτή που τη λέξη που είπες εσύ. Έχουμε ένα στοίχημα για την πόλη. Θέλουμε να παραμείνουμε μια πόλη ερυπωμένη ή θέλουμε να έχουμε μια πόλη στην οποία κάθε εβδομάδα θα έχουμε 3.600 περίπου τουρίστες και όχι μόνο, γιατί το κάθε πλοίο, από ό,τι μάθαμε, θα έχει 500 άτομα πλήρωμα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Ακόμα και να φύγουν να πάνε μερικοί κοντινές εκδρομές, όπως ο κύριος Νανόπουλος δήλωσε, θα μείνει όλη η μέρα το πλοίο αυτό. Ναι, βέβαια. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θέλουμε να έρθουμε σε επαφή και με το πλοίο και με τις εταιρείες αυτές, σαν εμπορικό σύλλογο, σαν επιμελητήριο, σαν δημοτική αρχή, να δούμε τις ανάγκες, τι ακριβώς θέλουν, τι ακριβώς ζητάνε. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, να ξέρετε, το Μάρτιο. Εμείς ήδη μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε καταθέσει τις απόψεις μας. Αλλά και το πώς θα προσελκύσουμε αυτόν τον κόσμο είναι μια τεράστια ευκαιρία για την πόλη της Κορίνθου, είναι μια τεράστια ευκαιρία για όλο τον νομό Κορινθίας, θα έλεγα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να πέσει κάτω ουπεδενή περίπτωση. Έχετε σκεφτεί σαν σύλλογος, σαν εμπορικό σύλλογος, να κάνετε ορισμένες προσφορές? Ναι, βέβαια. Όχι μόνο αυτό. Να κινητοποιηθούν τα μαγαζιά. Θα υπάρχει τέτοια οργάνωση, κύριε Προβή. Προτού κατεβεί ο επισκέπτης στην πόλη της Κορίνθου, μέσα από το πλοίο θα ξέρει στο λιμάνι της Κορίνθου, προτού κατεβεί, το τι σημαίνει Κόρινθος. Τι του προσφέρει Κόρινθος, πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί την Κόρινθο. Τι μπορεί να δει. Εγώ, αν μου πείτε τι έρχεται στο μυαλό μου τώρα, θα σας το καταθέσω αμέσως και έρθει στο μυαλό μου ότι εκείνες τις μέρες τα μαγαζιά πρέπει να είναι ανοιχτά και το μεσημέρι. Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή. Το ωράριο για την Τρίτη και την Παρασκευή, για τις δύο αυτές τις μέρες, θα είναι συνεχόμενο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Συνεχόμενο. Δεν νοείται τώρα να υπάρχει αυτός ο κόσμος στην πόλη μας και να κλείσουμε το μεσημέρι. Αν υπάρχει κόσμος, εδώ είμαστε να ανοίξουμε τα μαγαζιά. Να υπάρχει όμως κόσμος. Εγώ θυμάμαι που σας έκανα μια ερώτηση στο επιμελητήριο και μου είπατε.
κύριε Προβή, και Κυριακή του Πάσχα και το βράδυ της Ανάστασης θα είμαστε ανοιχτά. Αν είναι ανάγκη, θα ανοίξουμε και τις Κυριακές, να ξέρετε. Και όχι τις Κυριακές που μας προσαρμόζει το κράτος, για τις Κυριακές που λέει έτσι, το κράτος. Έτσι, γιατί είστε επαγγελματίες και πρέπει, δηλαδή από αυτά θα έρθει μια ανάσα στην πόλη. Θα έρθει μια ανάσα στην πόλη. Έρχονται τόσα κακά, έρχεται, ας πούμε, το μόλ. Πείτε μου, εκεί με το μόλ τι θα γίνει. Με το μόλ. Πιστεύω... Αν και έχω διαφορετική πληροφόρηση από ό,τι κυκλοφορεί. Για πείτε μου. Ναι, πιστεύω τις επόμενες μέρες εμείς θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα. Όσον αφορά εγώ, ήταν η δέσμευση από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο η υπόθεση για το μόλ να το αναλάβει η νομική υπηρεσία, να κοιτάξουν όλο το φάκελο. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε τα αποτελέσματα για τον φάκελο και εκεί θα προβούμε στις απαιτούμενες ενέργειες όπως μας ορίζει ο νόμος, όπως μας εκπροσώπησε το προηγούμενο ΔΣ και το καινούριο ΔΣ με τα μέλη μας, να κοιτάξουμε το φάκελο κατά πόσο νόμιμα είναι και ό,τι παρανομία υπάρχει να μπορέσουμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Αυτό θα γίνει και στη συγκεκριμένη στιγμή με το μόλι. Πάντως, κύριε Γιώργαρη, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω αυτά που λέτε, τα ίδια μας έλεγε και ο Εμπορικός Σύλλογος πριν από εσάς για το θέμα του τζάμπο. Ναι. Το τζάμπο έχει άδεια για να εκθέτει παιχνίδια, ακριβώς όπως τα λέτε, και να συναρμολογεί παιχνίδια. Εάν κάνετε μια βόλτα στο τζάμπο σήμερα, θα δείτε ότι το 90% των εκτεθειμένων προϊόντων δεν έχουν καμία σχέση με παιχνίδια. Έχει ό,τι έχει η υπόλοιπη αγορά και τα πολυκαταστήματα. Δυστυχώς δηλαδή βρήκαμε ένα πολυκατάστημα στην είσοδο της πόλης για την άδεια κατασκευής και συναρμολόγησης παιχνιδιών και έγινε ένα πολυκατάστημα. Ναι, και ρωτάω εγώ τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος, η νέα του διοίκηση, δεν πρέπει και σε αυτό... Η αμέσως επόμενη κίνηση είναι αυτή, κύριε Πρόεδρε. Μόλις τελειώνουμε το θέμα σωληνουργία, ο επόμενος φάκελος που ανοίγει. Γιατί εδώ. Είναι ο φάκελος τζάμπο, να ξέρετε. Βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες πλήττονται. Όταν έχει μέσα από ρούχα μέχρι συσκευές ηλεκτρικές, μέχρι σοκολάτες, μέχρι τα πάντα, γραφική έτσι, τα πάντα. Εξελίχθηκε λοιπόν. Πολλοί στην αγορά και έχουμε και τις αντίθετες απόψεις και έχουμε και τον αντίλογο και έρχονται και μου λένε, ας πούμε, γιατί πρόεδρε είσαι εναντίον αυτήν της επένδυση, είναι ιδιωτική επένδυση. Πώς βγαίνεις μπροστά και ανακόμπτεις μια τέτοια ή είσαι εναντίον αυτήν της επένδυση. Μα είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν έχουμε ελεύθερη χώρα, δεν έχουμε καπιταλισμό. Μπορείς να έρθεις σε κόντρα με όλο το σύστημα. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Προβή, να ξέρετε. Ό,τι είναι νόμιμο, ας γίνει. Ό,τι είναι παράνομο, να μην γίνει. Παρακαλώ, όπως είμαστε εμείς με το νόμιμο συστεγασμένο εμπόριο που έχουμε πάρει την άδεια λειτουργίας, που συνεισφέρουμε στο κράτος ό,τι ζητιέται, έτσι θέλουμε να είναι και αυτές επιχειρήσεις. Γι' αυτό το λόγο, στις προκειμένες περιπτώσεις, θα το έχει η δικαιοσύνη να αποφανθεί ο Υπουργός Σύλλογος Δικαιοσύνης. Η άδεια που είχε, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, η άδεια που είχε, ήταν για συναρμολόγηση και έκθεση πώλησης παιχνιδιών. Και σήμερα μόνο αυτό δεν γίνεται. Μόνο αυτό δεν γίνεται και βλέπουμε ένα πολυκατάστημα που πουλάει τα πάντα. Το πουλάει τα πάντα, διαλύει την αγορά. Διαλύει την αγορά γιατί πουλάει σε εξωφρενικές χαμηλά τιμές. Εγώ δεν θα μπω στην ποιότητα. Όσοι έχουν ψωνίσει όμως ξέρουν γιατί μιλάμε. Γιατί ποιότητα μιλάμε, ακριβώς. Έτσι ξέρουν. Εγώ δεν θα μπω στην ποιότητα, δεν μπορώ να το πω. Αλλά από εκεί και πέρα. Θα έλεγα με πολύ σεβασμό στους προκατόχους σας ότι αυτό έμεινε κυριολεκτικά στον αέρα. Έμεινε να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω γιατί. Και η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση τότε και η περιφερειακή ενότητα Κορυνθίας τώρα δεν βγήκαν να... Αλλά και ο σύλλογός σας, και το λέω εν πάση έτσι με δυνατή φωνή, δεν βγήκε να υπερασπίσει τα δίκαια των μελών του. Έτσι, γιατί άμα πουλάει τετράδια, κάποιο βιβλιοπωλείο χάνει. Γιατί άμα πουλάει ηλεκτρικά, κάποιο μαγαζί χάνει. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Προβή. Θα αναλογιστούμε τις ευθύνες που υπήρξαν και υπήρξαν. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα δεν θα κάνουμε Όχι, δικαστήριο. Δεν κάνουμε δικαστήριο, ούτε απολογισμό κάνουμε. Εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα αυτή τη στιγμή πώς είμαστε.
Έχουμε ένα κατάστημα αυτή τη στιγμή που είναι πλήρως παράνομο. Η αρμοδιότητα η δικιά μας είναι να κινήσουμε το θέμα Τζάμπο, που ήδη ξεκίνησε να σας πω, αλλά επειδή είμαστε στη φάση όπως και το συλλογία, δεν έχει κατατεθεί κάτι ακόμη, μόλις κατατεθεί, να είστε σίγουρος ότι θα σας το ανακοινώσουμε. Δόθηκε, γιατί είχα και φίλους που ήταν στον Πολικό Σύλλογο και μου λέει, δόθηκε, λέει, σε εντολή σε δικηγόρο. Όταν δίνεται εντολή σε δικηγόρο και αν αυτό δεν συνοδεύεται από στενή παρακολούθηση του θέματος, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην γίνει τίποτα. Ναι, το ξέρω. Ο καλύτερος τρόπος. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Αν δεν το δώσει ένα δικηγόρο, δεν του στάξεις και μπροστάτσα, που λέει ο λαός μας, δεν τον έχεις και υποσυνεχή παρακολούθηση, τι κάνεις, τι χαρτιά στέλνεις, τι κάνεις. Δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά. Δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά. Όχι, όχι. Αυτό, δηλαδή, αυτό αλλάζει, κύριε Προβίδα. Εμείς κοιτάμε την επόμενη μέρα. Εμείς ξαναφέρνουμε στο προσκήνιο το φάκελο Τζάμπο, να ξέρετε. Μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα είστε σίγουροι ότι θα ανακαινήσουμε το θέμα αυτό, το ανακαινίζουμε ήδη και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις και για αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι σε αυτό το θέμα θα μας βρείτε πολύ κοντά σας, πάρα πολύ κοντά σας, έτοιμοι να βοηθήσουμε με το δημοσιογραφικό μας μικρόφωνο τον Εμπορικό Σύλλογο, τα καταστήματα της πόλης μας, γιατί τα καταστήματα της πόλης μας είναι αυτοί, αυτά που τροφοδότησαν χρόνια τώρα την αγορά. Τι να θυμηθούμε, από τα μπακάλικα τα παλιά που με τα βερεσέ που λέγαμε κράτησαν μια οικονομία, κράτησαν μια οικονομία. Τι να πούμε τώρα, θα αναλώσουμε όλη την εκπομπή αν μιλήσουμε για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις, το πόσο στηρίζουν την κρατική οικονομία, πόσο υποστηρίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, πώς υποστηρίζουν τα πάντα, ποια η μικρομεσαία επιχείρηση. Το 80-90% των εισοδημάτων του κράτους είναι από τη μικρομεσαία επιχείρηση. Η σποδηρική στήλη της οικονομίας μας, έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου. Δυστυχώς πουράγησε αυτή τη στιγμή. Και είχα πει εγώ τότε, εάν η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, τουλάχιστον οφείλουμε να προσέχουμε τη σπονδυλική μας στήλη. Βέβαια. Οφείλουμε να την προσέχουμε. Οφείλουμε, αλλά πάντως εγώ σας λέω κατηγορηματικά και θα το κάνω αμέσως πράξη και το Action και η πρωινή, σε αυτό το θέμα της νομιμότητας των πολυκαταστημάτων που έρχονται και παίρνουν μόνο τα λεφτά από την κόρυφα και τα πάνε αλλού. Μπορεί να μου πείτε, δουλεύουν και 10 άτομα. Εντάξει, να το πω. Ναι, αλλά είναι μεγαλύτερο το κακό. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Με κάθε μία θέση εργασίας που δημιουργείται στα πολυκαταστήματα, είναι μέσα από την έρευνα, είναι μέσα από πανεπιστημιακή έρευνα. Δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανένας για αυτή την έρευνα. Τα έχουμε τα στοιχεία. Για κάθε θέση που δημιουργείται στα πολυκαταστήματα, χάνονται 3 θέσεις μέσα από την πραγματική αγορά. Επομένως, μας συμφέρει να φτιάξουμε πολυκαταστήματα και να χαθούν 1-3 είναι η αναλογία. Αν μας συμφέρει, συνεχίζουμε με αυτή την πολιτική. Και τότε θα μαραζώσω, θα δούμε κλειστά μαγαζιά, θα δούμε μια κλειστή κόρυθο, σβημένα φώτα. Την καρδιά της πόλης να μην λειτουργεί. Σβημένα φώτα. Ακριβώς, μια αρνητική εικόνα. Και βέβαια, το μόνο τουρισμό θα βλέπουμε, αυτό που βλέπαμε κάποτε, τώρα ευτυχώς έχουν φύγει, τα σκυλιά να περιφέρονται μετά την δυστυχώς. Στην πόλη ή και νωρίτερα. Πείτε μου άλλο ένα θέμα. Πώς πάτε γενικά σε έναν εμπορικό σύλλογο? Καταρχάς, έχετε σύμπνια. Γιατί ναι, πολλοί σύλλογοι εκεί που πάνε να λειτουργήσουν αρχίζουν οι αντιπολιτεύσεις δήθεν, ναι, οι κόντρες μεταξύ τους κτλ. Εσείς πώς θα πάτε? Όχι, υπάρχει μεγάλη σύμπνια, θα έλεγα. Πρωτοφανές βέβαια για συλλόγους και για σωματεία, θα έλεγα. Έχουμε μεγάλη συμπνία, αν κοιτάξουμε δηλαδή και όλες οι αποφάσεις που έχει πάρει ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, είναι σχεδόν ομόφωνες. Δηλαδή η συντηρητική πλειοψηφία των μελών ψηφίζουν, του ΔΣ ψηφίζουν τις αποφάσεις που παίρνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου. Σας είπα, ήταν μια καινούργια αρχή. Αυτό που μας παραδώσαν οι προκάτοχοί μας, ήμασταν υπεύθυνοι να το συνεχίσουμε και όχι μόνο να το συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, αλλά να ανεβάσουμε τις στροφές. Να ανεβάσουμε τις στροφές για μια αγορά που πλήττεται από παντού. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου, κύριε Προβή, από την
από τον πρώτο μήνα του έτους που ανέλαβε το καινούργιο ΔΣ, παίρνει αποφάσεις ριζικές για το εμπόριο, αποφάσεις για το μέλλον του εμπορίου στην πιο δύσκολη περίοδο, στην πιο δύσκολη οικονομική περίοδο που μπορεί να περιέλθει μια εμπορική πόλη όπως είναι η Κόρινθος. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου βρίσκεται και συναντιέται σε όλα τα δρόμενα της πόλης, σε οποιαδήποτε έχει λόγο Εμπορικός Σύλλογος που αφορά τη λέξη Κόρινθος, είναι μπροστά ο Εμπορικός Σύλλογος με απόψεις, καταθέσεις και βρισκόμαστε παντού μπροστά. Έχουμε ένα κοινό όραμα, κύριε Προβή, και να μην το ξεχάσουμε, αυτό λέμε. Και στο Δήμαρχο αυτό λέμε. Και αυτό θα πούμε και τώρα. Και στο Δήμαρχο και στον κύριο Παπά και στον κύριο Δέδε και στον κύριο Επιμελητήριο. Έχουμε ένα κοινό στόχο. Ποιος είναι αυτός? Η Κόρινθος. Πρέπει να τα προσπεράσουμε όλα, να κοιτάξουμε την πόλη της Κορίνθου. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ φέραμε τα παιδιά μας, εδώ θα συνεχίσουν τα παιδιά μας. Πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο, πρέπει να ξεφύγουμε από μικροπολιτικά προβλήματα και να κοιτάξουμε το αύριο, πώς θα αναστήσουμε αυτή την πόλη. Και είναι πλεονέκτημά μας. Μέχρι προχθές ήταν μειονέκτημα η Αθήνα, το πόσο κοντά ήταν και τη διαρροή που είχαμε. Το ξέρετε, το είδατε και μέσα στην αγορά της Κορίνθου. Τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι, πόσο κόσμο επισκέφτεται την Κόρινθο. Το είδατε το Πάσχα, το πόσο επισκέπτες είχαμε στην αγορά της Κορίνθου. Η αγορά της Κορίνθου γίνεται μια πραγματική αγορά που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα άλλο. Δουλεύουμε την επόμενη μέρα για την αγορά της Κορίνθου. Το πώς θα στηρίξουμε την αγορά της Κορίνθου, πώς θα την κάνουμε να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από οποιοδήποτε πολυκατάστημα ερθεί και στηθεί απέναντί της. Κοιτάμε την επόμενη μέρα, κοιτάμε πώς θα γίνουν τα μαγαζιά πιο ανταγωνιστικά. Μέσα από το επιμελητήριο κάνουμε συνέχεια σεμινάρια εκπαίδευσης στους συναδέρφους το πώς θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί μέσα στην αγορά. Θέλουμε να κάνουμε τους δρόμους της Κορίνθου ένα ανοιχτό εμπορικό κέντρο. Θέλω πάνω σε αυτό να σας πω ότι και σήμερα έχουμε συνάντηση με τον Δήμο Κορίνθου να συζητήσουμε για τα Χριστούγεννα του 2013. Κόσμος θα έρθει, πολύ κόσμος θα έρθει. Φωνάζουμε και το λέμε και στους συναδέρφους. Προσέχτε τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής ήταν αυτός που μας στήριξε, ο καταναλωτής είναι αυτός που μας στηρίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ο καταναλωτής είναι αυτή τη στιγμή που θα μας στηρίξει στο μέλλον. Το καταναλωτή είναι η κορώνα στο κεφάλι μας. Χωρίς τον καταναλωτή, χωρίς την πελατεία μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ρίχνουμε το βάρος στον καταναλωτή. Εμπιστεύεται ο Κορίνθιος καταναλωτής τα μαγαζιά της πόλης. Ο Εμπορικός Σύλλογος θα κάνει ό,τι μπορεί για να δείξει και να συγκεντρώσει τον κόσμο στην Κόρινθο και από εκεί και πέρα πιστεύω με καλή θέληση και δημιουργικότητα από όλους τους φορείς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα πάντα. Κύριε Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνω είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βάζει μπροστά κομματική ταυτότητα, δεν βάζει, ζητάτε βοήθεια και έτσι πρέπει να είτε, να είναι από όλους. Από παντού, από παντού, κύριε Πρόεδρε. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, το καρδιακό κατάστημα έχει ανάγκη όλους. Έχει ανάγκη όλους. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω που είσαστε σήμερα κοντά μας. Είπαμε, θα στηρίζουμε ανοιχτά τον Εμπορικό Σύλλογο όταν βλέπουμε ότι και αυτός στηρίζει τα μέλη του. Βεβαίως, αυτή είναι η υποχρεωσή μας, αυτό έχουμε δεσμευτεί. Και σε κάθε προσπάθειά του θα μας βρει αρρωγούς όπως άλλωστε το έχουμε κάνει τόσο καιρό. Όμως Γιάννη... Θέλω να σου πω μια τελευταία είδηση, Δημήτρη, καθώς δυστυχώς και πρέπει να κάνουμε έκκληση στον ΟΤΕ να έρθει να φτιάξει τις τηλεφωνικές γραμμές καθώς δεχόμαστε τηλέφωνα... Οργανισμός ταλαιπωρίας έχει γίνει. Οργανισμός ταλαιπωρίας Ελλάδας. Από την Τετάρτη, Πέμπτη, βρέα θεόφοβη, μια εφημερίδα και ένα κανάλι να μην έχει τηλέφωνο. Ρε πού ακούστηκε αυτό? Το Σόιμπλε πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Παναγία βοήθεια. Λέγε ρε Γιάννη. Συνεχίζουμε λοιπόν, Δημήτρη, και να πούμε ότι... Έχουμε, να σκεφτείτε τι γίνεται. Έχουμε εκτρέψει το τηλέφωνο σε κινητό. Εκτροπή. Για να μας παίρνουν τηλέφωνο. Α, μιλάμε για ντροπές. Λοιπόν, για πες μου, Γιάννη. Να πούμε ότι επανειλημμένα κάτοικοι στην περιοχή της Καλυθέας και όπου και σήμερα θα προσφύγουν στο Δήμο Κορινθίων κάνουν καταγγελία για την απαράδεκτη εικόνα που έχουν οι δρόμοι στην Καλυθέα. Λακκούβες. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη. Υπάρχουν κάποιες κακοτεχνίες, κάποιες λακκούβες στους δρόμους με αποτέλεσμα σήμερα το πρωί να τραυματιστεί μια κοπελίτσα, έπεσε μέσα σε λακκούβα.
ευχόμαστε όλοι να μην έχει χτυπήσει το κοριτσάκι αυτό. Είναι ένα κοριτσάκι το οποίο πήγαινε στο σχολείο του. Ευχόμαστε να μην έχει χτυπήσει σοβαρά, να είναι καλά και ευχόμαστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα μέσω του αντιδημάρχου των τεχνικών έργων, του κ. Μπάμπη Κυριλάκη, όπου σήμερα προφανώς οι γονείς αλλά και φορείς, και συγγνώμη, κάτοικοι της περιοχής, θα προσφύγουν στο Δήμο Κορινθίου. Και του αντιδημάρχου καθημερινότητος, του Γιώργου του Φαρμάκη, έτσι, άστο. Λοιπόν, ο κύριος Φαρμάκης τρέχει. Άντε πηγαίνετε να δείτε και λίγο την καλυφαία. Εδώ στο Δήμο μας είναι. Δεν είναι τίποτα χιλιόμετρα μακριά. Άντε, έτσι, κύριε Φαρμάκη. Άντε, κύριε Τεγκυλάκη. Άντε, με το καλό να πάτε. Λοιπόν, και να μην έχουμε τέτοιες ειδήσεις. Πάντως, επειδή η ώρα έφτασε 10 ακριβώς, θέλω να σας ευχαριστήσουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο Άξιον και στην εκπομπή μας. Και είπαμε, ανοιχτά τα μικρόφωνα, ανοιχτά τα τηλέφωνα, ανοιχτή πάντα η πρόσκληση σε όλους όσους θέλουν όχι μόνο να καταγγείλουν, να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν είμαστε κανάλι διαμαρτυρίας, είμαστε κανάλι το οποίο μπορεί ο κάθε πολίτης, ο κάθε κορίθιος και όχι μόνο, να εκφράσει την άποψή του και να ακουστεί το πρόβλημά του. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε. Κύριε Γιώργο, να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ. Πήγα 5 λεπτά, σας πήρα από το χρόνο γιατί έπρεπε να δώσω ο Γιάννης την είδηση. Εγώ σας ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς μέσα από το κανάλι σας, μέσα από την εφημερίδα σας. Έχουμε συνέχεια παρεμβάσεις. Λέμε για τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Και εμείς σας ευχαριστούμε σαν μέσο μαζικής ενημέρωσης για το λόγο που δίνεται στον Εμπορικό Σύλλογο, για τους εμπόρους που αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουμε και μαστίζονται. Είναι από τους κλάδους, μην τα πούμε πάλι. Με τη μεγαλύτερη ύφεση, με τη μεγαλύτερη ενέργεια και με τα περισσότερα. Είναι υποχρέωσή μας, γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη. Έτσι, επισκεφτόμαστε και εμείς τα μαγαζά αυτή της πόλης. Έτσι, και βλέπουμε την αγωνία που έχουν οι καταστηματάρχες, γιατί βλέπουμε και πολλά λουκέτα, κύριε Γιώργαρη. Γέμισε η Κόρυθος λουκέτα. Ξενίκια στα μαγαζά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ λοιπόν τελειώνουμε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Φίλους και εχθρούς στις μικρές μου πλάτες, όμορφα να σίγωνα σαν να ήταν επιβάτες. Λευκό τους σε τον άδειο. Αν πάω και μη, για αγάπη να χάνω σπισιά.